Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, βρισκόμαστε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 27η αγωνιστική για τη φετινή Ευρωλίγκα. Και ο Ολυμπιακός σε λίγο, σε περίπου 10 λεπτά από τώρα, θα υποδεχτεί τον αιώνιο αντίπαλό του, τον Παναθηναϊκό. Ένα κλασικό ελληνικό παιχνίδι, ένα κλασικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο έρχεται σε μια σεζόν που οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι δεν έχουν την ευκαιρία εντός συνόρων να αναμετρηθούν όσες φορές είχαν συνηθίσει στο παρελθόν να αναμετρώνται. Σε περίπου 10 λεπτά λοιπόν η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ξεκινάει. Σε περίπου 1 λεπτό εμείς επιστρέφουμε πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση των γηπεδούχων του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική βραδιά, αλλά όχι από νίκη, την περασμένη αγωνιστική. Στο Γιάννη Λιάου απέναντι στην Μακάβη. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα στην Μαδρίτη με αντίπαλο την Ρεάλ. Ένα πρώτο σχόλιο από τον Δημήτρη Καρίδα. Αφού πρώτα αναφέρω την τριάδα των διαιτητών, είναι ο κύριος Ιερεθουέλο, ο κύριος Πέτεκ και ο κύριος Νίκολιτς. Μάλιστα. Το πρώτο σχόλιο λοιπόν είναι ότι... Μια στημένη ασίστ του κάνω τώρα. Ναι. Ενώ οι δύο διαιτητές, ο Νίκολιτς και ο Πέτεκ, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Ο Ιερεθουέλο έχει παίξει δύο φορές και τις δύο στο ΆΚΑ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η τελευταία φορά που έπαιξε ήταν ακριβώς πριν από δύο χρόνια ίδια μέρα. Λοιπόν, εκπληκτική σύμπτωση. Ναι. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά το παιχνίδι. Ελπίζουμε να μην ξανασχοληθούμε με τους διαιτητές, να είναι η μόνη μας αναφορά σήμερα και κυρίως να μην ασχοληθεί και κανείς μαζί τους αύριο. Ακόμα λοιπόν, πιο σημαντικό. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να μην ασχοληθούμε εμείς. Λοιπόν, νομίζω ότι στη θεωρία τουλάχιστον και στα χαρτιά τα πράγματα είναι δεδομένα και σχετικά απλά. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει σε όσο το δυνατόν πιο μεγάλες επιθέσεις, να μικρύνει τον χρόνο του αγώνα δηλαδή και να κατεβάσει όσο το δυνατόν το σκορ απέναντι στην καλύτερη επίθεση σε Ευρωλίγκα, τον Παναθηναϊκό που σκοράρει σχεδόν 89 πόντους σε κάθε αγώνα, και ο Παναθηναϊκός να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Να ανοίξει το παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί το ανοιχτό γήπεδο και τον ίστρο του Νίκ Καλάθη και να πάει το μάτι σε πολλές επιθέσεις και σε μεγάλο σκορ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει για δεύτερη φορά με μια πάρα πολύ για αυτόν σημαντική απουσία. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως το ανακοίνωσε και χθες ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν θα είναι σήμερα στην αποστολή του Ολυμπιακού. Θα παρακολουθεί το παιχνίδι δίπλα με τους παίκτες που είναι εκτός δωδεκάδας. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο πόδι. Είχα μια κουβέντα μαζί του στα αποδυτήρια, περιμένοντας τους δύο προπονητές για τις καθιερωμένες δηλώσεις στην Ευρωλίγκα. Μου είπε ότι δεν αισθάνεται πάρα πολύ καλά, ότι είναι σε ένα ποσοστό περίπου 50% έτοιμος και δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει μια ενδεχόμενη υποτροπή που θα τον κρατούσε πολύ περισσότερο εκτός. Είναι και διπλή εβδομάδα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, μετά από δύο ώρες αναλύσεων, δηλώσεων, ένα πολύ πλούσιο pre-game που είχαμε ετοιμάσει στην Νόβα, νομίζω ότι όλα αυτά θα διαψευστούν από τον ίδιο τον αγώνα ή τα περισσότερα από όλα αυτά. Με Ράουτινς ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, Καλάθη, Τόμας, Παπαπέτρου και Παπαγιάννη, όχι με Φρεντέτ. Πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση του Πιτίνου. Και η πεντάδα του Ολυμπιακού, σε λίγο θα δείτε και το σχετικό γράφημα. Ο Μπόλτουιν, ο Μακίσικ, ο Πρίντεζης, ο Παπα-Νικολάου και ο Έλλης. Ο Μακίσικ, ο οποίος έκανε πρεμιέρα δεμπούτο με την φανέλα του Ολυμπιακού την περασμένη εβδομάδα, είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ειδικά Δημήτρη, για πρώτο μάτς Αμερικάνου παίκτη, νομίζω σπάνια βλέπουμε τέτοιες επιδόσεις. Βέβαια, ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στα σημεία που κρίθηκε το παιχνίδι. Όχι τόσο με την άμυνα που ναι, έκανε το λάθος, βγήκε επιθετικά και παρέσυρε και τον Baldwin στο να δώσει βοήθεια από τη δυνατή πλευρά, όσο στην κακή του επιλογή στην επίθεση του Ολυμπιακού που ακολούθησε με μια πάσα στα πόδια του Πρίντεζη. Όλα αυτά όμως είναι παρελθόν. Σίγουρα είναι παρελθόν. Σε μέλλον περίπου ενός λεπτού υπάρχει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και έλεγα λοιπόν για να συμπληρώσω ότι αυτό που θα μετρήσει είναι οι εμπνεύσεις των δύο προπονητών στη ροή του παιχνιδιού, πόσο θα καθορίσουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Δεν εννοώ τις αλλαγές των παικτών, τις αλλαγές των πλάνων τους μέσα στο παιχνίδι. Και κάποιοι παίκτες που αυτή τη στιγμή ενδεχόμενα δεν είναι στην εικόνα του μάτς, αλλά θα κάνουν ένα βήμα μπροστά και θα αποτελέσουν
αυτό που λέμε τους παράγοντες χ, τους αστάθμητους όμως παράγοντες χ. Γιατί το να πει κάποιος ότι θα είναι παράγοντας του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ο Νίκ Καλάθης, ας πούμε, αυτό είναι δεδομένο. Είτε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είναι κάτι που περιμένουμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, υπάρχει αναγκαιότητα νίκης και για τους δύο. Μεγαλύτερη για το γήπεδο Ολυμπιακό. Αλλά όταν μιλάς για ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι τόσο υψηλό το γόητρο που ενδεχόμενα η βαθμολογική σκοπιμότητα περνάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Πάντως, επειδή παίζει ρόλο και η βαθμολογία, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει αυτό το παιχνίδι όντας στην έκτη θέση με ρεκόρ 14-12. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πλεγμένος σε μια τριπλή ισοβαθμία. Βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 11-15. Σε μια ισοβαθμία που μετέχουν επίσης η Ζάλγκυρης και η Αρμάνη. Βέβαια, όλα έτοιμα για το. Ναι, Δημήτρη. Έχουμε ακόμη δρόμο και 8 αγωνιστικές ακόμη. Ας δούμε τι θα δούμε απόψε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στα σενάρια. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Ο Παπαπέτρου έβγαλε οριακά την μπάλα στον Καλάθη. Ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε με μπροσπίσω. Ο Καλάθης πέρασε. Η μπάλα είναι ξανά για τους φιλοξενούμενους αφού ο Παπα-Νικολάου με τον Μακίσικ δεν κατάφεραν ψηλά να συγχρονιστούν και έβγαλαν την μπάλα εκτός παρκέ. Καλάθης. Σούδια 3, η μπάλα στο σίδερο από τον Ράουτινς. Πρώτη επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Καλάθης έχει αναλάβει τον Baldwin Μακίσικ τώρα. Πέρασε από το screen του Έλλης, έδωσε στον Παπα-Νικολάου. Ζευγάρι με τον Παπα-Πέτρου, ο Πρίντεζης χαμηλά. Πρώτο Καλάθη στην αναμέτρηση από τον Γιώργο Πρίντεζη που υποδέχτηκε την μπάλα στο κεντρικό post και τελείωσε τη φάση. Καλάθη τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τόμας, αλλαγής κοινικού. Επιθετικό rebound χαμηλά από τον Παπαγιάννη. Ράουτινς, Παπαπέτρου. Κυνηγάει ο Παπα-Νικολάου. Πολύ δύσκολο Καλάθη μπροστά στον Έλλης. 2-2. Παπα-Νικολάου. Κινήθηκε πίσω από το screen, βρήκε χώρο και εκτέλεσε. Σημαδεύει σωστά και κάνει το σκορ 5-2 ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Παπα-Πέτρου. Ράουτινς, άψε στον Καλάθη. Σε αυτό το figure 8 που κάνει ο Παναθηναϊκός για να εκδηλώσει τελικά την επίθεσή του με pick and roll, το οποίο δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τους πράσινους. Μακίσικ στο κάρφωμα διέσχισε όλο το γήπεδο. Έφτασε μέχρι το τέλος καρφώνοντας εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 7-2. Χωρίς κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού να του κάνει ένα φάουλ για να τον σταματήσει. Τόμας. Ξεκινάει από μακριά με τον Πρίντεζη. Θα φτάσει και αυτός μέχρι το τέλος. Με την βοήθεια του ταπλό θα σκοράρει. 7-4. Παναθηναϊκός σημαδεύει στις πρώτες επιθέσεις τον Ντεσόν Τόμας, κυρίως στο χαμηλό post για να παίξει πάνω στον Πρίντεζη. Παπα-Νικολάου τώρα θα ξεκινήσει την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Σε αμοιβαίο μαρκάρισμα με τον Παπα-Πέτρου. Προσπάθησε να περάσει από τον αριστερό διάδρομο αλλά βρήκε μπροστά του τον Πρίντεζη και αναγκάστηκε να φρενάρει. Ο Πρίντεζης τώρα με τον Τόμας. Ο Ράουτης προσποιείται ότι θα πάει σε βοήθεια. Έβγαλε τελικά την μπάλα ο Πρίντεζης. Μακίσικ και πάλι θα χτυπήσει αυτή τη φορά πίσω από τη γραμμή των 6.75. Σε στόσο ο Αμερικάνος ξεκινάει το ντέρμπι. 14 με 5 δικούς του πόντους ως τώρα τους μισούς. Καλάθης. Ράουτης χαμηλά στον Τόμας. Αυτός κόπηκε από τον Έλλης. Κατάφερε να εξασφαλίσει και την κατοχή για τον Ολυμπιακό Οκτάβιος Έλλης. Παπα-Νικολάου και πάλι ο Μακίσικ για 3. Ντεσόν Τόμας στο rebound, Καλάθης τώρα ο Παναθηναϊκός σε ένα πιο γρήγορο τέμπο, σε ένα τέμπο που του αρέσει. Ο Καλάθης θα πάρει το σούτ από το ύψος των ελευθερών βολών. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Baldwin. Δημήτρη ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα φρενήρι ρυθμό. Ο Baldwin θα υψώσει την μπάλα και ο Έλλης θα καρφώσει. Ένα ρυθμό που αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον φωτεινό πίνακα, μάλλον ευνοεί τον Ολυμπιακό. Και δεν είναι λογικό αυτό. 12-4. Γιατί οι τρεις επιλογές του Καλάθη ήταν λάθος και οδήγησαν σε αμυντική ανισορροπία τον Παναθηναϊκό.
και τον χτύπησε ο Ολυμπιακός τρεις φορές στο transition. Αυτή τη φορά ο Baldwin αποφάσισε να πατήσει φρένο. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού ήταν πιο έγκαιρη από τις προηγούμενες φορές. Παπα-Νικολάου. Αλλοιώθηκε η πάσα που προσπάθησε να βγάλει από τα μακριά χέρια του Παπαγιάννη. Καλάθης. Θα τελειώσει τη φάση. Κατάφερε να βρει ανοργάνωτη αυτή τη φορά την άμυνα του Ολυμπιακού. 12-6. Ρίτεζι στον Μακίσικ. Παπα-Νικολάου προσποιήθηκε, έβγαλε εκτός τον Παπα-Πέτρου, εκτέλεσε από την κορυφή, δεν βρήκε στόχο, rebound τον Καλάθης. Γρήγορα κουβάλισε την μπάλα στην άλλη πλευρά του παρκέ, έβγαλε στον Παπα-Πέτρου. Ψηλά ο Παπαγιάννης για συνεργασία 2-1-2-2. Παπα-Πέτρου προσποιήθηκε, βρήκε ισορροπία και εκτέλεσε από τα 4,5 μέτρα, 12-8. Παναθηναϊκός αντιδράει στο αρχικό ξέσπασμα του Ολυμπιακού, στην δυναμική είσοδο που έκανε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο μάτς. Μακίσικ και πάλι από το σημείο που ευστόχησε πριν. Άστοχο σε δεύτερο συνεχόμενο, έχει ένα στα τρία. Καλάθης. Τόμας. Αυτό το γρήγορο ποστάρισμα του Τόμας δείχνει να είναι το αρχικό πλάνο επίθεσης για τους πράσινους. Ο Έλλης μάζεψε το rebound και έδωσε στον Παπα-Νικολάου. Πρίντεζης χαμηλά. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός πολύ συχνά. Πατώντας την μπάλα χαμηλά με τον Πρίντεζη. Baldwin είναι ελεύθερος μετά από τρίπλα. Νέο rebound του Καλάθη. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός με στόχο περισσότερο να δημιουργήσει και όχι να τελειώσει. Ενώ ο Καλάθης σε τρίτη λογική επίθεση του Παναθηναϊκού. Και δεύτερη συνεχόμενη με τον ίδιο να βρίσκει ανοργάνωτη την ερυθρόλευκη άμυνα. 12-10. Παναθηναϊκός δείχνει τη διαφορά στο Καλάθη. Μακίσικ. Πέρασε από το σκριν του Έλλης, του γύρισε την μπάλα με σκαστή πάσα, αυτός αστόλτησε αν και μόνος του. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας, Καλάθης τώρα. Τόμας πίσω από τη γραμμή, επέστρεψε την μπάλα στον Καλάθη. Βρήκε τον Παπαγιάννη, τελώς ξεμαρκάριστο. Κάρφωσε και ισοφάρισε ο ψηλός του Παναθηναϊκού, 12-12. Μόλις άλλαξε η φυσιογνωμία, η αγωνιστική φυσιογνωμία του Νίκ Καλάθη, άλλαξε και όλο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου, Μακίσικ. Αντίθετα από το screen του Έλλης. Ο Ράουτινς πήγε πρώτος στην μπάλα, αλλά αυτός πάτησε την τελική γραμμή και έτσι μπαλάνε ξανά για τον Ολυμπιακό. Ενώ έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης, 3:51 πριν τελειώσει την πρώτη περίοδος, γυρίζουμε σε λίγο. Τρία λεπτά ακόμα και 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το σκορ είναι ισόπαλο 12-12. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ δυναμικό μπάσιμο στο παιχνίδι, μια πολύ δυναμική είσοδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, γρήγορα ισορρόπησε. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε από τις 3-4 πρώτες καλές επιθέσεις. Γιατί αν πιστέψουμε, και δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε, όσα είπαν οι προπονητές του πριν το παιχνίδι, το πλάνο του είναι να πάει πιο πολύ στο 5-5 και σε μεγάλες σε διάρκεια επιθέσεις. Κάτι προσπαθεί να κάνει εδώ. Μακίσικ εκτέλεσε ενώ τελείωνε η επίθεση του Ολυμπιακού. Το σούτ ήταν για 3-15-12. Κίδη με 8 πόντους από τον Σακίλ Μακίσικ. Έχουμε τον πρώτο παράγοντα χ του παιχνιδιού. Ο οποίος αναλαμβάνει τώρα και το μαρκάρισμα του Καλάθη. Τόμας Μίτογλου που πέρασε στο παιχνίδι μετά το time out. Παπα-Πέτρου. Άλλαξε ο Ολυμπιακός στα screen και τώρα ο Πρίντεζης μπροστά στον Παπα-Πέτρου. Με βήμα πίσω εκτέλεσε, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Και δύο βολές για τον Παπα-Πέτρου. Δύο βολές για τον Παπα-Πέτρου, φάουλ που έκανε ο Γιώργος Πρίντεζης. Θα είναι οι πρώτες βολές του αγώνα. Με τον ρυθμό που είχε το παιχνίδι, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Υπήρχαν ελάχιστα σφυρίγματα από τους διαιτητές. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Δημήτρη, είχαν ένα τετράλεπτο που πήγαιναν πάνω κάτω την μπάλα. Ναι, απόδειξε ότι τώρα θα εκτελεστούν οι πρώτες βολές του παιχνιδιού. Μετά από χρήση λοιπόν του instant replay, το σουτ του Μακίσικ θα μετρήσει για 2 πόντους. Και οι πόντοι του θα γίνουν 7 αντί για 8. Και το 15-12 θα γίνει 14-12. Η
οι διαιτητές όπως τους επιτρέπει ο κανονισμός συμβουλεύτηκαν στην πρώτη διακοπή του Instant Replay. Είχαν μια αντίρρηση για το αν ήταν καθαρό το σούτ ή όχι. Είδαν ότι υπήρχε γραμμή. Παπαπέτρος σημάδεψε σίδερο στην πρώτη του βολή. Εδώ και πάλι ήταν αρκετά μέσα το πόδι του Μακίσικ. Εύστοχο στη δεύτερη, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, 14-13. Μετά το time out, ο Παναθηναϊκός άλλαξε προσανατολισμό με τον Μίτογλου σε θέση 5. Ακολούθησε άμεσα ο Μπαρτζόκας πριν τελειώσει το time out με τον Ρούμπιτ. Αντί του Έλλης, ο Μπάλντουιν πάει χαμηλά και με το lay-up κάνει το 16-13. Καλάθης. Ψηλά ο Μίτογλου τώρα. Αντίθετα από το screen ο Καλάθης, Φρεντέτ. Έμεινε αρκετή ώρα ξεμαρκάριστος. Δεν κατάφερε όμως να σημαδέψει σωστά. Baldwin. Μακίσικ. Ο Πρίτεζης με πεταχτάρι. Η μπάλα στα χέρια του Καλάθη και πάλι έχει σαρώσει στα rebound τον Καλάθης. Σε αυτή την πρώτη περίοδο. Μίτογλου κερδίζει το φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Είναι όμως το δεύτερο του Πρίτεζη. Και γρήγορα ο Βεζένκοφ σηκώνεται και πηγαίνει στην γραμματεία ζητώντας αλλαγή. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει λοιπόν power forward, σύνοντας και μία ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα προφυλάξει τον Γιώργο Πρίτεζη που έφτασε τα δύο φάουλ. Υπό αυτή την έννοια η τακτική του Πιτίνο που σημάδεψε από νωρίς τον Πρίτεζη στην άμυνα όσον αφορά το φόρτωμα των φάουλ δικαιώθηκε. Φρεντέτ. Παπαπέτρου. Για τον Ολυμπιακό έχει περάσει το μάτς και ο Ρούμπιτ, τον οποίο άφησε πίσω του ο Παπαπέτρου και έφτασε μέχρι το lay-up. 16-15, ξανά η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ρούμπιτ. Baldwin. Ξανά ο Ρούμπιτ στην κορυφή. Παπανικολάου. Ρούμπιτ στο χαμηλό post με 5 δευτερόλεπτα και τον Μίτογλου στην πλάτη του κερδίζει το φάουλ. Ένα φάουλ που θα το στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Να εκτελέσει τις πρώτες για τον Ολυμπιακό. Ο Τόμας πηγαίνει στον πάγκο, ο Μπέντιλ. Περνάει στην αναμέτρηση για πρώτη φορά. Ενώ αλλαγή υπάρχει και για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάιξ αντί του Baldwin. Ο δεύτερος από τις προσθήκες που έκανε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο καιρό. Έχω την εντύπωση, ρωτήστε τον Μάνο Μανουσέλη στο post game. Τελευταίο του παιχνίδι στην Κίνα πριν διακοπή το πρωτάθλημα ήταν απέναντι στην ομάδα του Μάνου. Μας έχει δώσει σκονάκι. Α, το είπε ήδη. Μας έχει δώσει και scouting report για τον Μπάιξ. Αν χρειαστεί να αναφερθούμε θα τον μνημόνευα. 2 στις 2 από τον Ρούμπιτ, 18-15. Προβάδισμα 3 πόντων τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος είναι σταθερά μπροστά στο σκορ αλλά με μικρές διαφορές. Ανάσες για τον Καλάθη στη θέση του Ράις. Μίτογλου. Παπαπέτρου. Θέλει να περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Έμεινε μπροστά του Παπα-Νικολάου. Στην αδύνατη πλευρά ο Ράις. Φάουλ από τον Μπάιξ στον Ταϊρίς Ράις. Ταϊρίς Ράις, ο παίκτης του αγώνα στο μάτς του πρώτου γύρου σκοράροντας 41 πόντους στο 99-93 του Παναθηναϊκού. Ακόμα 1,5 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μίτογλου, Μπέντιλ, ζευγάρι με τον Βεζένκοφ. Παπαπέτρου είχε χρόνο να εκτελέσει. Ο Μπέντιλ πάλεψε για το επιθετικό rebound. Κατάφερε να κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Αφού ερυθρόλευκα χέρια ήταν αυτά που έβγαλαν την μπάλα εκτός. Για να δούμε. Ο Μπέντιλ την έχει ακουμπήσει τελευταίος. Σε δικαιώνει το replay. Οι διαιτητές ωστόσο έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο Παπαπέτρου στην επαναφορά έδωσε στον Ράις.
φλότερ με το αριστερό. Airball, η μπάλα στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Θέλει να πατήσει γκάζι, βλέπει μπροστά του το Πέντιλ. Και άλλους τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που είχαν επιστρέψει γρήγορα. Χαμηλά στο Ρούμπιτ. Θέλει να πλησιάσει ο Ρούμπιτ με το δεξί του χέρι. Η μπάλα στα ύψη, κατέληξε στα χέρια του Πέντιλ. Μετά από τη δουλειά που έκανε ο Παπα-Πέτρου με το καλό block-out. Και ψηλά. Ράις. Φρεντέτ. Η μπάλα έφτασε στον παίχτη που είχε το mismatch. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει το καλύτερο δυνατό σε αυτή του την επίθεση. Καλάθι και φάουλ με τον Πέντιλ. Εδώ οι παίκτες του Πιτίνο έψαξαν με μεγάλη υπομονή να βρουν το mismatch που είχε δημιουργηθεί από τις αλλαγές στα screen του Ολυμπιακού. Είχε μείνει ο Bikes με τον Πέντιλ. Πήγε και ο Παπα-Νικολάου να δώσει βοήθεια, αλλά τελικά ο Γκανέζος κατάφερε να τελειώσει τη φάση, να πάρει και το φάουλ. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή. Να ισοφαρίσει το παιχνίδι αν την βάλει. Ναι, Παναθηναϊκός ο οποίος είναι φανερό ότι ξέροντας το δεδομένο της απουσίας του Μιλουτίνοφ έχει εστιαστεί στο να κουμπάει την μπάλα στο χαμηλό post όσο πιο συχνά μπορεί, είτε με κάποιες διεισδύσεις, είτε δηλαδή να πηγαίνει να τελειώνει παίκτες του η περιφερειακή φάση, είτε τροφοδοτούντας ψηλούς του. Ο Μπαρτζόκας μάλλον είδε πράγματα που δεν τον ικανοποίησαν από τον Bikes. Πολύ γρήγορα τον τράβηξε και πάλι στον πάγκο, έδωσε τη θέση του στον Κόνιαρ, έκανε και δύο φάουλ ο Αμερικάνος. Τρίτη σοπαλία στο ντέρμπι, τώρα στους 18 πόντους. Μακίσικ. Κόνιαρης με τον Φρεντέτ. Ο Ολυμπιακός έχει 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Βεζένκοφ στα 3 δευτερόλεπτα εκτέλεσε, έκανε έρμπολ, μάζεψε ο Ράις. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου. Όλος ο χρόνος που απομένει είναι για τον Παναθηναϊκό. Τώρα 13 δευτερόλεπτα. Ψηλά ο Πέντιλ. Πάλι αλλάζει ο Ολυμπιακός στα screen. Ο Βεζένκοφ επιτηρεί τον playmaker του Παναθηναϊκού. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ράις. Πέρασε, έκρυψε την μπάλα και την εμφάνισε στο ερυθρόλευκο καλάθι, δίνοντας το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 18-20 με το καλάθι του Ταϊρίς Ράις. Το εκπληκτικό αυτό καλάθι. Τέλος πρώτης περίοδου, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 18-20, προβάδισμα ενός καλαθιού για τους φιλοξενούμενους. Ένα προβάδισμα που το βρήκαν λίγο πριν ακουστεί η κόρνα της πρώτης περίοδου. Δημήτρη, γρήγορα συμπεράσματα από το πρώτο δεκάλεπτο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός όταν έβγαλε ενέργεια στην άμυνά του στα πρώτα 3 λεπτά περίπου, 3,5 λεπτά, ήταν εξαιρετικός. Εκμεταλλεύτηκε όλες τις λάθος επιλογές του Παναθηναϊκού και σκόραρε 12 πόντους. Από εκεί πέρα τα πράγματα άλλαξαν άρδιν φυσιογνωμία. Ο Παναθηναϊκός είναι φανερό ότι σημαδεύει συνεχώς την ρακέτα. Έχει κάνει 16 προσπάθειες για δίποντο και κουστάρει μόλις 3 τρίποντα. Έχει βάλει 5 ή 6 lay-up ακόμη και με περιφερειακούς παίκτες. Και η απουσία του Μιλουτίνοφ φαίνεται και είναι πολύ χτυπητή αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός την αναδεικνύει σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Μακίσικ δεν βρήκε Στεφάνη, βρήκε μόνο το απλό στο σουτ που επιχείρησαν και είχε βρεθεί αρκετά κοντά στο καλάθι του Παναθηναϊκού και χωρίς αντίπαλο. Δεν ξέρω αν αυτή η Δημήτρη μπορεί να χρεωθεί ως μια κακή επίθεση, αλλά το αποτέλεσμα της σίγουρα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος αλλάζει τον Αμερικάνο τώρα. Ως μια βιαστική επίθεση μπορεί να χρεωθεί. Και περνάει στη θέση του για πρώτη φορά σήμερα τον Τέιλορ Ρότσεστη. Παναθηναϊκός τώρα με τον Ράις. Καταδιώκει ο Κόνιαρης. Πέρασε ο Ράις, φανταστική πάσα κάτω από τα πόδια. Έδωσε έτοιμο καλάθι στο Μίτογλου. 18-22. Κόνιαρης. Βεζένκοφ αμέσως για τρεις. Η μάχη του rebound βγάζει νικητή το Φρεντέτ. Αφού πάλεψαν προηγουμένως Μίτογλου και Έλλης για την μπάλα. Φρεντέτ για τρεις. Φάουλ του Ρότσε στη δικαίωμα για τρεις βολές στον συμπατριώτη του. Ποιος δείτε και πάλι φρενάρει μετά το σκρίν και το παίρνει πολύ έξυπνα γνωρίζοντας την πορεία του αντιπάλου του. Οι διαιτές νομίζω ότι θα το δουν στο instant replay για το αν πατούσε ή δεν πατούσε, για το αν είναι δύο ή τρεις βολές. Αλλά ένα πρώτο replay που είδαμε από τους σκηνοθέτες μας
Γιατί έχουμε διπλή σκηνοθεσία σήμερα και με Γιώργο Μάνταλο και με Παναγιώτη Αυτζόγλου. Νομίζω δείχνει ότι είναι για τρεις το σουτ. Ναι, έτσι φαίνεται. Τρεις βολές τελικά δίνουν και οι διαιτητές. Μετά την επίσκεψή τους στη γραμματεία για να συμβουλευτούν την τεχνολογία και το μάτι του γερακιού. Αυτό είναι καινούριο για τον Instant Replay τώρα, το λέμε μάτι γερακιού. Ο Κάι. Φρεντέτ θα πετύχει τους πρώτους του πόντους από την γραμμή των 4,5 μέτρων. Θα χάσει την τρίτη, 2 στις 3 από τον Αμερικάνο. Μάχη χαμηλά για το rebound και πάλι. Παπα-Νικολάου βούτυξε για την μπάλα. Παναθηναϊκός και πάλι λένε οι διαιτητές. Εδώ η μάχη που έγινε πριν. Ο Παπα-Νικολάου βούτυξε, προσπάθησε να πασάρει στον Έλλης. Αυτό το πλάνο δεν βοηθάει καθόλου. Φαίνεται μόνο η πλάτη του Ιερεθουέλο. Μπορεί να βγάλει αυτό το μπαλάκι. Λοιπόν, 9-0 το σέρι του Παναθηναϊκού. Με αφετηρία εκείνο τον γκολ φάουλ από τον Πέντιλ. Ράιστον Μίτογλου, Τζόνσον από τη γωνία. Τον έκλεισε ο Κόνιαρης. Τελικά το πήρε το σούτ ο Αμερικάνος. Μπάλα στο σίδερο, Έλλης στο rebound. Ο Έλλης πάντως με την παρουσία του δίνει άλλη οντότητα μέσα στη ρακέτα για τον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Ρούμπι. Παπα-Νικολάου τώρα. Ρότσεστη. Πέρασε από το σκριν του Έλλης. Πεζέκοφ για τρεις από την κορυφή. Θα δώσει λύση από την περίμετρο για τον Ολυμπιακό. 21-24. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκολλάνε μετά από αρκετή ώρα από τους 18 πόντους. Είχαν να σκοράρουν 3,5 λεπτά. Κυρίως γιατί έκαναν βιαστικές και ελάχιστα ορθόδοξες επιθέσεις. Μετράει το καλάθι, μπάλα είχε βρει ταπλό. Άλλη μια πετυχημένη συνεργασία του Ράις με τον Μίτογλου. Ο Ράις, Δημήτρη, έχει δώσει διαφορετική οπτική, περισσότερη φαντασία στην επίθεση του Παναθηναϊκού με την είσοδό του. Όντως. Κόνιαρης. Και την έχει κάνει λίγο πιο ορθολογική. Και πάλι ο Κόνιαρης, Έλλης, Βεζένκοφ, Ρότσεστη. Το δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Θα γίνουν τώρα 14, αφού ο Μπέντιλ εμπόδισε την πάσα προς τον Βεζένκοφ με το πόδι του. Και την ώρα που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν είχε απειλήσει μετά από 16 δευτερόλεπτα επίθεσης. Ο Πιτίνο, βλέποντας ότι ο Ράις είναι σε καλό βράδυ, όπως και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, επαναφέρει τον καλάθι, αλλά αφήνει και τον Ράις μέσα. Ο Καλάθης πήρε τη θέση του Φρεντέτ. Ρότσεστη. Η πάσα του ήταν για το πουθενά. Έκλεψε ο Παναθηναϊκός με τον Ράις που είναι την μπάλα να του έρχεται σαν δώρο στα χέρια. Το φάουλ δίνεται χαμηλά. Ο Ράις ζητάει συγγνώμη γιατί ξεκίνησε μια διαμαρτυρία με τους διαιτητές. Είναι κάτι που μερικοί παίκτες στην Ευρωλίγκα αυτή τη φάση την έχουν κάνει επιστήμη. Ναι. Δηλαδή να συγχρονίζονται με το σφύριγμα για να μπερδεύουν τους διαιτητές αν είναι βολή ή όχι. Mike James. Μόνο που εδώ δεν υπάρχει continuity όπως στο NBA. Ο Βεζένκοφ κερδίζει επιθετικό φάουλ κάνοντας ένα επιθετικό hedge-out στον Tyrese Rice. Και στείνοντας μια παγίδα στην πλευρά που δεν έβλεπε ο Rice. Δείτε και πάλι το replay. Έφραξε το δρόμο του αντιπάλου του και κατάφερε να πάρει τη φάση για τον Ολυμπιακό. 7-44 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Θα επαναφέρει ο Ρότσεστη. Ο Ιερεθουέλο κάνει παρατηρήσεις στον Πολ και στον Κόνιαρη και στον Ράις που θα τους μαρκάρει. Κόνιαρης. Έλλης. Κόνιαρης. Πήρε το σκριν από τον Έλλης, βρήκε μπροστά του τον Μίτογλου, γύρισε την μπάλα στο Βεζένκο. Με ανεβασμένη ψυχολογία από την προηγούμενη καλή του άμυνα. Στέλνει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού, 24-26. 2-2 τρίποντα για τον Βεζένκο στις τελευταίες επιθέσεις. Και χάρη σε αυτόν και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ο Ολυμπιακός μειώνει στους δύο.
Ενώ εδώ ο Έλλης... Ο Πολ. Ο Πολ, συγγνώμη. Κάνει ένα deflection. Επιστρέφει ο Τόμας, επιστρέφει ο Μακίσκιλ. Στον πάγκο Κόνιαρη, στον πάγκο Μπέντιλ. Ο Σακίλ Μακίσκιλ. Ο Τόμας θα επαναφέρει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Βεζέγκοφ. Ναι, αυτός θα πάει λογικά πάνω του. Καλάθης ο Ρότσες την πρώτος. Από τα χέρια του όμως του μπάλα ξανά για τον Παναθηναϊκό που έχει μείνει πλέον με 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι του. Χάρη στις δύο καλές άμυνες που έχει παίξει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Αρχικά με τον Πολ, στη συνέχεια με τον Ρότσεστη. Γυρίζει ο Παπαγιάννης. Ψηλώνει και πάλι η πεντάδα των φιλοξενούμενων. Παίρνει τη θέση του Μίτογλου. Ναι, γιατί είναι φανερό ότι οι δύο προπονητές θέλουν να έχουν ταυτόχρονα στο παρκέ ο Μένενας στον Παπαγιάννη, ο διάλογος στον Έλλης. Τις στιγμές δηλαδή που είναι να είναι μαζί στο παρκέ και οι δύο. Ο Τόμας βρήκε τελικά στήριγμα στον Καλάθη και επανέφερε την μπάλα. Αυτός προσπίθηκε ότι θα πασάρει, τελικά πήγε μόνος του στο lay-up. Επιθετικό rebound από τον Τόμας, δεν μετράει το καλάθι γιατί είχε τελειώσει ο χρόνος επίθεσης του Παναθηναϊκού και αφού προηγουμένως είχε χάσει το κάρφωμα και ο Παπαγιάννης. Έτσι το σκορ μένει στο 24-26. Και ο Ρότσεστη ξεκινάει η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ, Μακίσικ, Πολ. Νέα απόπειρα για pick and roll. Πέρασε ο Πολ, κάρφωσε με τα αριστερό του χέρι. 26-26, Δημήτρη, έχουμε δει και πολύ όμορφες φάσεις και από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πραγματικά και εδώ άνοιξε τον χώρο όλων ο Έλλης, ο οποίος κάνει όλα αυτά τα μικροπράγματα που δεν φαίνονται. Καλάθης. Ράις. Προσποιήθηκε. Μακίσικ έμεινε μπροστά του, αλλίωσε το σουτ. Παπαγιάννης πέταξε την μπάλα όπως όπως, γιατί τελείωνε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Έλλης στο Ρότσεστη. 6 και 9 ακόμα για το ημίχρονο. Πολ. Κέρδισε το φάουλ. Ο Έλλης, έχω την εντύπωση. Στο σκρίνο Παπαπέτρου. Το έκανε ο Παπαπέτρου, το κέρδισε ο Οκτάβιος Έλλης. Εδώ ο Παπαπέτρου έχει αγκαλιάσει τον ψηλό του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ ο Πιτίνο βγάζει μέσα σε δευτερόλεπτα τον Παπαγιάννη από το παιχνίδι. Και τον Wesley Johnson έβγαλε. Αυτό είχε γίνει νωρίτερα. Νέο φάουλ του Παπαπέτρου. Ο οποίος προσπάθησε να βάλει το χέρι του για να κλέψει και πλέον αποτελεί το πρώτο πρόβλημα φθοράς για την ομάδα του. Δεύτερο φάουλ. Και ο Wesley Johnson δεν πρόφτασε να κάτσει καλά-καλά στην καρέκλα του πάγκου. Παίρνει και πάλι τη θέση του Έλληνα forward. 5.58 πριν το τέλος του μηχρόνου, ναι Δημητρή. Ο Παπαπέτρου με 7 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Βεζένκοφ. Ένας-ένας με τον Τόμας, γύρισε με τα αριστερό του χέρι, τελείωσε τη φάση. Πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι και όχι μόνο από τον Σάσα Βεζένκοφ μέχρι στιγμής. 28-26. Ολυμπιακός γυρίζει στο προβάδισμα. Από το 18-15, τελευταία φορά. Φανταστική πάσα του Καλάθη. Ελεύθερος ο Τόμας για 3. Μπάλα πήγε και βγήκε, ο Βεζένκοφ μάζεψε, έχασε από τα χέρια του. Ο Μίτογλου καρφώνει, παίρνει και το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πρόσεξε τι είναι το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια υποδειγματική επίθεση, αλλάζοντας... Χάνει για 3. Χάνει το τρίποντο που η μπάλα μπαίνει, βγαίνει στο καλάθι και από την μαχητικότητα του Τζόνσον κερδίζει στην ουσία την ευκαιρία για ένα άλλο τρίποντο. Και την ετοιμότητα του Μίτογλου που του ήρθε η μπάλα στα χέρια και ήξερε τι να την κάνει. Φωνές του Μπαρτζόκα για το χαμένο rebound. Ο Μίτογλου πέτυχε μία βολή που είχε περίεργη τροχιά, αλλά και αυτή για ένα μετράει. Και φτάνει τους 7 πόντους του Παπαπέτρου. Αλλαγή στη θέση 5 τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Έλλης στον πάγκο, γυρίζει ο Ρούμπιτ. Οργανώνει τώρα ο Μακίσικ για τους γηπεδούχους. Έχασε την μπάλα από το κλέψιμο του Ράις. 2-1-2-1. Ο Τόμας με τον Βεζένκοφ.
Καλάθι από τον Τεσόρ Τόμας, 28-31. Και μια φάση που ο Παναθηναϊκός βρήκε παιχνίδι ανοιχτή κυπέδου. Από την καλή άμυνα του Ταϊρίς Ράις. Πολ. Σουτιά 3 μετά από τρίπλα. Μπάλα στο σίδερο για τον Ολυμπιακό. Με Ρεθουέλο. Στη μάχη που είχε εκεί ψηλά ο Τόμας με τον Μεζένκοφ. Πολύ δύσκολη φάση. Νομίζω πάντως ότι ο Μεζένκοφ την έχει ακουμπήσει τελευταίος. Έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Ακόμα 4 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενός καταπληκτικού παιχνιδιού μέχρι στιγμής μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 28-31 είναι το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει 14 επίθεση και επαναφορά με τον Ρότσεστη από την τελική γραμμή. Πολ, Ρότσεστη και πάλι. Αντίθετα από το σκριν του Ρούμπιτ, άλλαξαν την μπάλα οι δυο τους. Ρότσεστη έβγαλε στον Μακίσικ, αυτός έχασε και πάλι την μπάλα από την παρέμβαση του Ράις. Δεύτερο κλέψιμο που κάνει ο Ράις στο Μακίσικ. Και πάλι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ευνηδιασμό από την καλή άμυνα του Ταϊρίς Ράις, 28-33. Και μόλις ο Παναθηναϊκός βρήκε παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου, άλλαξε και η εικόνα του παιχνιδιού, προηγείται τώρα με 5. Ρούμπιτ. Βάλανε ξανά για τον Παναθηναϊκό. Κακή συνεννόηση του Πολ στην περίμετρο. Οι πράσινοι πιέζουν τις πάσες, πιέζουν την τρίπλα. Και έχουν βγάλει αποτέλεσμα από αυτό τώρα. Βρίτεζης φορτωμένος με δύο φάουλ, παίρνει τη θέση του Μεζένκοφ. Και υπάρχει πλέον και διαφορά, ενώ ήταν πολύ χαμηλά τα λάθη και για τις δύο πλευρές. Υπάρχει διαφορά, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5, ο Παναθηναϊκός έχει 3 λιγότερα. Τόμας. Και πάλι ένας ένας με τον Βρίτεζη. Γύρισε καλά, αλλά αστόχησε, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Πολ. Περιμένει ο Καλάθης. Ο Πολ γύρισε στο Ρούμπιτ. Βρίντεζης πέρασε, εκμεταλλεύτηκε το τελικό μας, πήγε να κλέψει και έφτασε σε ένα εύκολο lay-up. 30-33. Καλάθης. Ψηλά και Τόμας και Μίτογλου. Άφησε στον Ράις. Φανταστική πάσα και πάλι από τον Ταϊρίς Ράις. Νέο πάρε βάλε, αυτή τη φορά στον Μίτογλου. Ο Ράις κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Δεν το δείχνουν οι τέσσερις πόντους του, αλλά έχει κάνει πολλή δουλειά στην άμυνα και έχει δημιουργήσει και πολύ εύκολες φάσεις. Ο Ρότσεστη θα απαντήσει με ένα σου τριών πόντων. Πέρασε από το σκρίν και εκτέλεσε 33-35, ρίχνει τη διαφορά στο Καλάθι. 3-18 πριν το 20 λεπτό. Καλάθης και πάλι ο Ράις. Αυτή τη φορά ο Μακίσικ έμεινε μπροστά στην μπάλα. Τώρα δεν κατάφερε να περάσει από το σκρίν, αλλά ο Ράις αστόχησε. Ρότσεστη. Ο Πολ στη γωνία. Τον έκλεισε ο Τζόνσον. Θέλει να περάσει από την εσωτερική του. Πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Καλάθης. Με ραχιαία απέφυγε το Μακίσικ. Με runner σκόραρε για τον Παναθηναϊκό. 33-37. 2-42. Ρότσεστη. Ρούμπιτ. Ο Πολ βγήκε από τα σκριν και πήρε την μπάλα στην κορυφή. Θα συνεργαστεί με τον Ρούμπιτ. Πέρασε αντίθετα από το σκριν. Κέρδισε το φάουλ από τον Καλάθι. Ενώ ο Παπα-Νικολάου θα περάσει στο παιχνίδι. Μετά τις βολές όμως. Θα πάρει τη θέση του Μπράντον Πολ. Εδώ και πάλι προηγούμενη φάση. Με το δίποντο που πέτυχε ο Νίκα Λάθης και έκανε το σκορ 33-37. Ο Πολ μειώνει με την πρώτη του εύστοχη. Στα πρώτα 17,5 λεπτά έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να επιβληθεί της άμυνας του Ολυμπιακού και να βάλει τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος κυρίως την επιθετική ανισορροπία και κάποιες λάθος αποφάσεις των παιχνών του Ολυμπιακού στην επίθεση. Είτε κάποια βιαστικά σουτ, είτε κάποιες λάθος πάσες. Έχουμε time out. Μένουμε. Α, μένουμε. Α, ωραία. Τα είπα αυτά που θέλω να πω. Την έβαλες την τελεία σου. Ναι, είχα βάλει την τελεία
Από εδώ και πέρα είναι καθ' υπερβολή ο τυπο, 35-37 είναι το σκορ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει πίσω από τη γραμμή των 6.75, έτσι. Ναι, αλλά έχει πάρει και πολύ λίγες προσπάθειες. Έχει 0 στις 7. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ποσοστό 50% στα τρίποντα, έχει 5 στα 10. Ενώ αξίζει να πούμε ότι μέχρι στιγμής γηπεδούχες, ακούσουμε όμως το Ρικ Πιτίνο. Ο Ρικ Πιτίνο έδειξε στο πινακάκι του ένα τρόπο για να κουμπίσει ο Παναθηναϊκός και πάλι την μπάλα χαμηλά. Είναι μία από τις βασικές επιλογές του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα του αγώνα να κουμπάει την μπάλα χαμηλά στον Ντεσόν Τόμας και αυτό ζωγράφησε και πάλι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι θυμίζει τη λογική του Πιτίνο πέρσι στο τελευταίο κομμάτι της Ευρωλίγκα με τα περιβόητα pain touches που έλεγε συνεχώς. Και βέβαια εδώ δεν είναι θέμα γενικότερης φιλοσοφίας, είναι θέμα φιλοσοφίας που αντιμετωπίζει τον αγώνα. Διότι το κενό του Μιλουτίνο προκύπτει από το σκάουτινγκ. Και το κενό του Μιλουτίνο. Το κενό του Μιλουτίνο. Καλάθης. Πέρασε από το σκρίν του Μίτογλου και βρήκε μπροστά του τώρα το Ρούμπιτ. Υπάρχει μισμάτς χαμηλά, είναι ο Μίτογλου με τον Μακίσικ. Ο Ράις θα εκτελέσει γιατί τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Ο Μίτογλου πήρε το επιθετικό rebound αλλά κόπηκε από τον Πρίντεζη. Μακίσικ, Ρούμπιτ, Ρότσεστι ελεύθερος για τρεις. Δεύτερο από τον Αμερικάνο και μπροστά ο Ολυμπιακός, 38-37. Σε άλλη μία ανατροπή σκηνικού. Καλάθης, Ράις. Πάλι με αλλαγές ο Ολυμπιακός, κέρδισε το φάουλο Ράις. Και είναι το πέμπτο, θα πάει στη γραμμή. Αν το φάουλ είναι στον Πρίντεζη, αυτό είναι το τρίτο. Δεν νομίζω. Ακόμα δεν έχουμε δει που χρεώθηκε. Οι διαιτητές μεταξύ τους προσπαθούν να συνεννοηθούν. Δείχνουν ένας τον άλλον ποιο νούμερο θα δώσουν. Το έδωσαν στον Μακίσικ. Του οποίου είναι το πρώτο. Ο Ράις με την πρώτη βολή σοφαρίζει το παιχνίδι στους 38 πόντους. Ο Ράις ο οποίος έφτασε τους 5 πόντους. Τώρα τους 6 έχει επίσης 4 τελικές πάσες, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος. Ο Ρότσεστι άλλαξε με το Ρούμπιτ. Ο Πρίντεζης βγήκε από τα σκρίν και υποδέχτηκε την μπάλα. Μόνιμα με τον Τόμας στην πλάτη του. Κέρδισε και την παγίδα του Ράις, ελεύθερος ο Μακίσικ για τρεις. Ο Παναθηναϊκός έστειλε βοήθεια από τη δυνατή πλευρά και τον πλήρωσε. Με τον Πρίντεζη να προστατεύει την μπάλα και να πασάρει σωστά τον Μακίσικ να εκτελεί 41-39. Κάτι που έχει προσπαθήσει να κάνει από την αρχή ο Πρίντεζης, ενώ ο Ρότσεστι δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Παρά την καλή αμυντική προσπάθεια του Μακίσικ κάνει τα καλά. Ναι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί συνεχώς να δημιουργήσει την πλευρά του Πρίντεζη όταν πηγαίνει βοήθεια ελεύθερα σουτ. Κυρίως με τον Μακίσικ και με τον Ρότσεστι, ποιον είναι από την ίδια πλευρά της επίθεσης. Κάτω δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έδωσε βοήθεια από τη δυνατή πλευρά και ήταν ελεύθερο το σουτ του Μακίσικ. Είναι μεγάλο το ρίσκο σε τέτοιο επίπεδο να φεύγει ο περιφερειακός της πλευράς και να κατεβαίνει στο low post. Καλάθης. Με το Ρούμπιτ πάλι. Ο Μακίσικ ξανά χαμηλά με τον Μίτογλου. Θα εκτελέσει για τρεις ο Καλάθης. Παπα-Νικολάου μάζεψε το rebound και έδωσε στον Ρότσεστι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ρούμπιτ. Θα πάει σε παιχνίδι ένας-ένας με τον Μίτογλου. Νέα βοήθεια. Ξανά ο Ρούμπιτ. Με πρόσωπο. Θα σημαδέψει σωστά. 43-39 ο Ολυμπιακός. Στείλει τις επιθέσεις του από το χαμηλό post είτε με τον Πρίντεζ είτε με τον Ρούμπιτ τώρα
και βρίσκει καλό ρυθμό στην επίθεσή του. Προηγείται με 4. Φρεντέτ. Τον ακολούθησε ο Ρούμπιτ. Βήματα από τον Φρεντέτ. Εκπληκτική άμυνα του Ρούμπιτ, που κλήθηκε να μαρκάρει έναν γρηγορότερο παίκτη από αυτόν, πολύ κοντύτερο παίκτη από αυτόν, και κατάφερε να φέρει την αποστολή σε πέρας. Ο Μπαρτζόκας θα καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο για να σχεδιάσει μια τελευταία επίθεση 18 δευτερολέπτων. Δημήτρη. Ναι, αλλά όταν ο Φρεντέτ δεν έχει το σούτ, δεν βρίσκει το σούτ και αποφασίζει να πάει προς τα μέσα, από εκεί και πέρα είναι. Και πάλι επιτυχία του Ρούμπιτ είναι που του το κλείσε το σούτ. Ναι. Είναι 50-50 τι θα κάνει, έτσι. Οι επιλογές του είναι. Για να ακούσουμε τι θα σχεδιάζει ο Μπαρτζόκας. Κώστα, you get the ball. Here is Sack. Okay. Give a hand off with Kim. Last 6-7 seconds. Okay. What I want. Five is here, but goes down. Okay. And I want here, Taylor. Go to set a screen on. Yeah, but slip. So you have, listen up. Η επίθεση του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει τα τελευταία 6-7 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ζήτησε από τον Παπα-Νικολάου να είναι αυτός που θα ξεκινήσει να κατευθύνεται στο καλάθι του Παναθηναϊκού και αυτός να πάρει την τελική επιλογή. Αν διάβασα σωστά, μια πάσα στην αδύνατη πλευρά και ένα ελεύθερο σούτ είναι αυτό που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού ως τελευταία επίθεση από την ομάδα του σε αυτό το πρώτο μέρος. Εσείς βλέπετε τι έχει κάνει ο Μακίσικ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ως τώρα με 10 πόντους. Μακίσικ, ο οποίος επανέφερε την μπάλα, όντως αυτή πήγε στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Και τώρα ο Παπα-Νικολάου θα περιμένει το χρονόμετρο να πάει στα 6-7 δευτερόλεπτα. Άψης του Μακίσικ. Μακίσικ από το δεξί διάδρομο, μπροστά στον καλάθι, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο lay-up. Θα κάνει το σκορ 45-39. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου 20 λεπτού στο ντέρμπι αιωνίων εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διαφορά 6 πόντων για τον Ολυμπιακό, ο οποίος το τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου μέρους βρήκε αντίδοτο στην καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, ακουμπώντας πολύ γρήγορα την μπάλα χαμηλά. Και θα έλεγα ότι κατάφερε να επιβιώσει και να είναι μπροστά στο σκορ με 6 σε ένα παιχνίδι με ψηλό σκορ, σε ένα μάτς που ανέβηκε αρκετά το σκορ. Παρόλα αυτά, το μυστικό και το κουβέντα της ιστορίας θα την πούμε αφού τελειώσουμε από τις δηλώσεις στο τελευταίο σχόλιο. We need to improve our defensive end. Our energy and a clear all the rebounds. Thank you very much. Να βελτιώσουμε την άμυνά μας, την ενέργειά μας και φυσικά τα rebound, είπε ο Ντίνος Μίτογλου. Ναι, είναι η σειρά του Σάσα Βεζένκοφ να μιλήσει στην Δώρα Παντελή. You scored 45 points. What has brought you so far? What do you need to do in the second half to maintain the difference? The most important is that they score 39. We know that it's the first offense in EuroLeague. We have to keep crushing the boards and keep playing the same and better defense so we can win this game at the end. Thank you very much. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιους παίζουμε. Παίζουμε με την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλή άμυνα, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλή άμυνα και έτσι θα καταφέρουμε στο τέλος να κερδίσουμε το παιχνίδι, είπε ο Σάσα Βεζέκο. Το αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε 8 παραπάνω επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, διαχειρίστηκε 8 παραπάνω μπάλες, 4 από τη διαφορά στα επιθετικά rebound και 4 από τα ισάριθμα λιγότερα λάθη, έχει 0-9 τρίποντα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το πλεονέκτημά του στην πράξη εξανεμίστηκε 0-10 με το τελευταίο. Το πλεονέκτημά του λοιπόν στην ουσία εξανεμίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Να κάνουμε break λοιπόν για 10 λεπτά, Νικήτα. Και επιστρέφουμε, έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά το καλό είναι ότι το ντέρμπι αυτό μας υπόσχεται ότι έχουμε και πολλά να δούμε. Σίγουρα. Τα λέμε στο δεύτερο μέρος. The second half if you want to win this game. Well, you know, when you look at the three-point line and it's 21-0, you have to be very thankful you're only down 6 points. So we were playing really good basketball, but then they put parentheses in the low post, gambled with two fouls. We tried to dig the ball out and gave up threes. So I'm a little happy that it's 21-0 from the three-point line and we're only down 6, so we're right there. Thank you very much, coach. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο Πιτίνο δήλωσε ευτυχής που είναι μόνο 6 πόντους πίσω η ομάδα του. Αυτό το ποσοστό στα σούτ 3 πόντων που έχει 7 στα 12 ο Ολυμπιακός, 0 στα 10 ο Παναθηναϊκός. Στην ουσία αυτό ακριβώς, αυτή η αντιστοιχία είναι που εκμυδένισε το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Σκεφτείτε ότι σε μία περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός έκανε 6 παραπάνω επιθέσεις στη δεύτερη, δέχτηκε 27 πόντους. Είπε ότι προσπαθήσαμε να τζογάρουμε λίγο υπό Πιτίνο με τον Πρίντεζη στο χαμηλό post που έχει δύο φάουλ. Μπορείς να σας ακούσουμε στον Γιώργο Μπαρτζόκα και συνεχίζουμε. Coach, so far you have managed to outscore the best offense in the league. What do you have to do to maintain your difference in the second half? You know, I think we were a little bit nervous in the beginning of the game. We had bad decisions on defense. We should have fouled, you know, to avoid some layups in the beginning. And also we turned the ball over 7 times without any pressure. So it's a special game, as you know. We were to manage our pressure, you know, from our fans. But and we need to be patient in offense, which is very important today. Thank you very much, coach. Ήμασταν κάπως νευρικοί, είπε, στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάναμε κάποια αμυντικά λάθη τα οποία μας τύχησαν και έδωσαν στον Παναθηναϊκό μερικά εύκολα lay-ups στο να σκοράρει. Σίγουρα είναι ένα ειδικό και παιχνίδι. Είπε και 7 λάθη χωρίς ιδιαίτερη πίεση στη σίγουρα χαρά. Είναι ένα ειδικό παιχνίδι. Έχουμε κάνει 7 λάθη. Σίγουρα πρέπει να έχουμε και καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση, να μην κάνουμε τόσο εύκολα το λάθος, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να φτάσουμε στη νίκη. Αυτά και από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Γενικά ήταν ένα παράδοξο πρώτο ημίχρονο, έξω από την λογική, θα έλεγε κανείς, που θα επεδίωκαν και οι δύο προπονητές ή που είχαν σχεδιάσει πριν το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα πολύ καλό τελείωμα στο πρώτο ημίχρονο με ένα 12-2 στο τελευταίο τρίλεπτο που του έδωσε αυτόν τον μικρό αέρα των 6 πόντων. Είναι μερικά πράγματα που γίνονται με βάση τη λογική των δύο ομάδων και το DNA των δύο ομάδων, είναι και πολλά ακόμη που γίνονται κόντρα στις συνήθειές τους. Έχω την αίσθηση όμως ότι από εδώ και πέρα το παιχνίδι θα σφίξει ακόμη περισσότερο, γιατί και ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι με 45 πόντους παθητικό δεν μπορεί να κερδίσει με δεύτερο ημίχρονο πάλι με 45 πόντους παθητικό στο σεφ, και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ενδεχόμενα δεν είναι το ίδιο εύκολο να σκοράρει 45 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με δική του κατοχή στο δεύτερο μέρος, ο Μακίσικ έχει την μπάλα τώρα. Θέλει να περάσει από τον αριστερό διάδρομο, έβγαλε την μπάλα λάθος. Αυτή κατέληξε στα χέρια του Παπαπέτρου. 2-1-2-1 για τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε το φάουλο ο Παπαπέτρου μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Για να δούμε και πάλι. Άλλη μια επιλογή του Ολυμπιακού στην επίθεση που δεν ήταν λογική και την τιμώρησε αμέσως ο Παναθηναϊκός με παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου. Κάτι που όποτε το βρίσκει και όποτε το κάνει λειτουργεί πολύ καλύτερα από καταστάσεις στο 5-5. Δύο βολές λοιπόν για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Με την πρώτη βολή θα μειώσει τη διαφορά στους 5-45-40. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με τον Παπαπέτρου, τον Παπαγιάννη, τον Τόμας, τον Καλάθη και τον Ράουτινς. Ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Baldwin, που δεν τον είδαμε πολύ στο πρώτο μέρος, τον είδαμε στο ξεκίνημα και μετά έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο. Τον Μακίσικ, τον Παπα-Νικολάου, τον Πρίντεζη και τον Οκτάβιους Έλλης. Δεύτερη χαμένη βολή του Παπαπέτρου. Μακίσικ θέλει να περάσει, αυτή τη φορά έβγαλε την μπάλα σωστά στον Πρίντεζη. Baldwin ξανά, ο Πρίντεζης με 3 δευτερόλεπτα, γύρισε, κόπηκε από τον Παπαγιάννη, το καλάθι μετράει. Δεύτερη περίπτωση goaltending στο μάτς και ένα Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός που σημαδεύει τον Πρίντεζη είτε σε κανονική άμυνα χωρίς αλλαγές, είτε εδώ με τις αλλαγές που ήταν πάνω του ο Ράουτινς και υπήρχε μισμάτς. Ράουτινς πολύ γρήγορα πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Τόμας. Ο Μακίσικ με ψηλότερο αντίπαλο θα του κάνει φάουλ για να γλιτώσει την επίθεση, αλλά δεν το έκανε γρήγορα και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει βολές. Με τον Ντεσόν Τόμας να εκμεταλλεύεται και να κερδίζει το φάουλ από αυτή την υπέρ του μάχη κοντά στο καλάθι. Τόμας ο οποίος δεν έχει μπει στο πνεύμα του αγώνα. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις στο πρώτο μέρος που ο Τόμας κλείστηκε από 2 και 3 παίκτες του Ολυμπιακού και δεν έβγαλε την μπάλα έξω. Σε
σε αντίθεση με τον Πρίτεζη που το έκανε αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία όταν ακουμπούσε μπάλα στο χαμηλό πόστο και πήγαινε βοήθεια. Μακίσικ, ψηλά ο Πρίτεζης, του έδωσε διάδρομο, έφτασε στο lay-up ο Μακίσικ, πολύ δυναμικά τελείωσε τη φάση. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ότι αν βρει το βηματισμό του πολύ δύσκολα μπορεί να το κόψει. 49-42. Ο Τόμας με τον Πρίντεζη. Ο Έλλης στο rebound, έσπρωξε την μπάλα στον Baldwin. Παπα-Νικολάου. Χαμηλά ο Πρίντεζης με τον Τόμας. Γύρισε ο Πρίντεζης, δεν ήταν καλό το τελείωμά του, μάζεψε ο καλάθης. Οι αλλαγές έφεραν μπροστά του τον Έλλης. Πέρασε από τον αριστερό διάδρομο, κέρδισε και την βοήθεια του Παπα-Νικολάου που ήρθε από την αδύνατη πλευρά. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Νίκα Λάθη που έκανε το σκορ 49-44. Μακίσικ. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα, το οποίο κάνει ο Ράουτινς στον Έλλης. Και εδώ τον έχει αγκαλιάσει για να σπάσει το screen. Ξανά στον Πρίτεζη ακουμπάει ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του με 10 δευτερόλεπτα μετά την επαναφορά. Κλείστηκε από 2, βρήκε τον Έλλης. Δύσκολο τελείωμα, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κατάφερε να βρει ισορροπία και να τελειώσει τη φάση. 51-44 με τον Οκτάβιους Έλλης να έχει κάνει και σήμερα σκληρή και δύσκολη δουλειά. Όντας ουσιαστικά μόνος του καθαρό πεντάρι για τον Ολυμπιακό. Καλάθι και φάουλ από τον Νίκα Λάθη που τα έβαλε και πάλι με όλους. Και πήρε το μέγιστο που μπορούσε από αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Δείτε ξανά. Ο Έλλης δεν έχει κατεβάσει τα χέρια του. Ο Παπα-Νικολάου τα κατέβασε αλλά δεν είχε επαφή. Δεν ξέρω σε ποιον χρεώθηκε. Το Παπα-Νικολάου χρεώθηκε εκείνο το δεύτερο. Δεύτερο και για τον Παπα-Νικολάου. Μια συμπληρωματική βολή λοιπόν για το έμεσο τρίποντο Νίκα Λάθη. 51-47 θα γίνει τώρα το σκορ. 7 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και ξανά στο παρκέ ο Μίτογλου που ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Ράις ίσως. Baldwin. Ύψος για τον Έλλης. Αυτός προσπάθησε να κερδίσει το out αλλά ο Μίτογλου πολύ έξυπνα κέρδισε την μπάλα. Καλάθι στον Τόμας. Επιθετικό φάουλ. Του Μίτογλου. Στο χαμηλό πως του Μίτογλου. Κίνηση με το αριστερό χέρι τιμώρησαν οι διαιτητές. Το Baldwin ξεκινάει η επίθεση για τους γηπεδούχους. Πρίντεζης, Μακίσικ. Παπα-Νικολάου ήταν οπλισμένος για να εκτελέσει αλλά η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Ο Τόμας έδωσε τον καλάθι. Προσπάθησε να βρει το Μίτογλου. Παρενευλήθη πόδι, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την επίθεση του με 20 δευτερόλεπτα. Έτοιμος ο Παπα-Πέτρου για να επαναφέρει. Μίτογλου. Τόμας. Καλάθης. Ο Μακίσικ έβαλε τα χέρια του και έκλεψε την μπάλα. Τον κυνηγάει ο Τόμας αλλά έφτασε στο κάρφωμα εντυπωσιακά. 53-47. Ο Μακίσικ την έπαθε δύο φορές το πρώτο ημίχρονο χάνοντας την μπάλα από τα δικά του χέρια και τώρα παίρνει εκδίκηση κατά το ίμιση, κλέβοντας εκείνος την μπάλα και εκδηλώνοντας ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό. Βγάζει τρομακτική ενέργεια ο Μακίσικ στο παιχνίδι. Εδώ κλέβει την μπάλα και φεύγει στην απέναντι πλευρά. Αλλά είναι παίκτης εν στίκ του. Τι έκδοθε. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή σε ποιον. Αυτό στο Ρικ Πιτίνο. Στο Ρικ Πιτίνο έκδοθε τεχνική ποινή. Πολύ που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Παπα-Νικολάου. Και κάνει το σκορ 54-47, ανεβάζεται διαφορά στους 7 για
τον Ολυμπιακό. Η διαφορά σε τέτοιες τιμές έχει φτάσει μόνο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Εντάξει, είδατε την ποινή που δέχτηκε ο Ρικ Πιτίνο, προπονητής του Παναθηναϊκού. Για κάτι που είπε στον διαιτητή που ήταν δίπλα του. Καλάθης. Νέο γκολ φάουλ από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ο οποίος πλέον έχει πάρει την επίδοση του Παναθηναϊκού στα δικά του χέρια. Με συνεχόμενα τελειώματα. Σηκώθηκε ο Ράις από τον πάγκο των Πράσινων. Παίκτες του Ολυμπιακού δεν συμφώνησαν με το σφύριγμα αυτό και ο Μακίση και ο Παπα-Νικολάου στράπηκαν προς τους διαιτητές. Χλιαρά. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος πήγε στον πάγκο του Ολυμπιακού, έδωσε τη θέση του στον Μπράντον Πολ. Ήταν το τρίτο του φάουλ αυτό. Καλάθης αστόχησε στη βολή, μάζεψε ο Έλλης. Baldwin. Έβδομο rebound του Οκτάβιος Έλλης. Μακίσικ προσπάθησε να βγει από το screen, αλλά μάρκαρε πολύ σωστά ο Ράις. Και αρνήθηκε αυτή την πάσα. Πάντα ο Baldwin προσπαθεί να βρει στήριγμα, αποφασίζει να πάει μόνος του μέσα. Έκανε βήματα. Φαινόταν από την αρχή ότι αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού δεν λειτουργούσε σωστά. Ο Παναθηναϊκός τώρα ξεκινάει δική του επίθεση με τον Καλάθη. Εξαιρετική πάσα χαμηλά, ο Παπαπέτρου τελειώνει τη φάση. Ήρθε σαν δώρο από τον ουρανό αυτή η πάσα του Καλάθη στα χέρια του Παπαπέτρου. 54-51. Μπολ. Απέναντί του είναι ο Παπαπέτρου. Τώρα ο Μίτογλου μετά την αλλαγή. Εκτέλεσε για τρεις ο Πολ. Ο Τόμας στο rebound. Έδωσε στο Ράις. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει γρήγορη επίθεση. Ακουμπάει την μπάλα στον Μίτογλου. Αλλά αυτός δεν την πιάνει σταθερά. Μακίσικ. Πολ. Έλλης με τον Παπαπέτρου. Έφτασε κάτω από το καλάθι. Εκεί είχε πλεονέκτημα. Το εκμεταλλεύτηκε και τελείωσε τη φάση ψηλά. 56-51. Πολύ ψηλά ο Έλλης, σταματάει την επίδεση του Παναθηναϊκού με φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει την λογική να αλλάζει πολύ συχνά στα σκρίν του, από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Ρούμπι ήταν του Έλλης. Πάντως εδώ και λίγη ώρα ο Νίκ Καλάθης που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν στο πνεύμα του αγώνα, έχει αρχίσει και διαβάζει πολύ καλύτερα την... Τρίτο φάουλ και για τον Έλλη, συγγνώμη Δημήτρη που σε διάκοπτο. Ναι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, διότι θα πρέπει αρκετή ώρα από εδώ και πέρα να πορευτεί με τον Ρούμπι της θέσης 5. Καλάθης είναι έτοιμος να εκτελέσει βολές. Πέντε λεπτά και ένα δευτερόλεπτο ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο 8ος πόντος του στο δεύτερο ημίχρονο από τους συνολικά 14 που έχει τώρα. Καλάθης ρίχνει τη διαφορά για το Παναθηναϊκό στους 3, 56-53. Baldwin. Τώρα έχει 15, έναν λιγότερο από τον πρώτο σκόρερ του ντέρμπι, τον Μακίσικ. Ρούμπιτ. Μακίσικ. Πάσαρε χαμηλά στον Ρούμπιτ, αυτός απομονωμένος με τον Μίτογλου. Η πάσα του έφτασε στα χέρια του Baldwin, αυτός εκτέλεσε από μέση απόσταση. Ο Τόμας ψηλότερα από όλους σπρώξει την μπάλα στον καλάθι. Ούτε ο Μίτογλου δεν κατάλαβε τι είχε στο μυαλό του ο καλάθις. Αν το είχε καταλάβει ο Παναθηναϊκός θα είχε πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Τελικά η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα είναι για τον Ολυμπιακό μετά το time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Yeah.
Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 56-53, προβάδισμα 3 πόντων για τον Ολυμπιακό, 4-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός που έχει δική του κατοχή, ξεκινάει με τον Ρότσεστη. Τον επιτηρεί ο Καλάθης. Μακίσικ βγήκε από δύο σκριν για να πάρει την μπάλα. Ο Πρίτεζης κέρδισε το φάουλ. Μπαρτζόκας που διάλεξε τον Ρότσεστη για να κάνει λίγο πιο λογική την επίθεση και λίγο πιο προσεκτική την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα δικά του φάουλ. Ο Παναθηναϊκός είναι στον πόνους. Πρίτεζης. Πάλι με τον Τόμας. Γύρισε με τα αριστερό χέρι, σκοράρε 58-53. Με τον Γιώργο Πρίτεζη που μπορεί να έκανε πολύ γρήγορα δύο φάουλ, αλλά αυτό δεν του στέρισε τον καλό ρυθμό στο παιχνίδι. Και βάζει ένα δίλημα στον Πιτίνο, γιατί κάθε φορά που του έστειλε βοήθεια, ενώ ο Ράις δοκιμάζει για τρεις και παίρνει επιθετικό rebound τον Παπαπέτρου, κάθε φορά που του έδωσε βοήθεια, πάσαρε σωστά ο Πρίτεζης. Τώρα τον πήγε στο ένας εναντίον ενός και σκόραρε. Είναι λίγο, ξέρεις, κόρονα γράμματα, δίκο από μαχαίρι. Ο Παπαπέτρου δεν τα κατάφερε με τον Μακίσικ στην πλάτη του. Ο Ολυμπιακός με τον Ρότσεστη. Πολ. Πέρασε έξτρα πάσα στον Μακίσικ, εντελώς ξεμαρκάριστος. Follow από τον Πρίτεζη που δεν θα καταφέρει ούτε αυτός να σκοράρει. Rebound από τον Τόμας. Καλάθης. Τον επιτηρεί ο Ρότσεστη, ανεβαίνει ψηλά ο Μίτογλου. Ο Ρότσεστη κατάφερε να μείνει μπροστά στην μπάλα. Ράις. Ξέφυγε από τον Μακίσικ. Πάσαρε στο Μίτογλου. Αυτός αν και έχασε για λίγο τον έλεγχο, βρήκε ισορροπία και τελείωσε τη φάση κάτω από τη Στεφάνη. Σε απόσταση 3 πόντων ο Παναθηναϊκός και πάλι 58-55. Ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει να μην έχει εύστοχο τρίποντο, έχει 0 στα 11. Αλλά είναι φανερό ότι πλέον δεν ψάχνει το μακρινό σούτ εδώ μερικοί από τους απόντες του Ολυμπιακού. Όσο όμως συνεχίζεται αυτό το ποσοστό του, για να ολοκληρώσω εγώ τη δική σου φράση, επιτρέπει τον Ολυμπιακό να συσπυρώνεται μέσα στη ρακέτα του, να δίνει περισσότερες βοήθειες και να ρισκάρει όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του παιχνιδιού κάποια σούτ, βλέποντας ότι δεν μπαίνουν. Μακίσικ. Θέλει να περάσει από αριστερά. Έφτασε στο κάρφωμα και πάλι. Πολύ όμορφη φάση, ίσως η ωραιότερη του αγώνα από τον Μακίσικ. 60-55. Καλάθης. Ράις ελεύθερος από την κορυφή. Υπάρχει... Λεπτό να δούμε τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το θέμα είναι αν μετράει το σούτ του Ράις. Αυτό είναι που συζητάνε οι διαιτητές. Ήταν αν... replay, δεν θα συζητήσουν τίποτα. Αυτό που συζήτησαν είναι ότι θα το δουν στο βίντεο. Και εκεί πάνε. Καταρχήν έχουν μετρήσει. Γιατί πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Να δώσουν κάτι, ναι. Έχουν δώσει επιθετικό φάουλ στον Μίτογλου και έχουν μετρήσει το καλάθι του Ράις. Γιατί πρέπει κάτι να αποφασίσουν για να πάνε στο replay. Έτσι λέει ο κανονισμός. Το φάουλ. Με το σούτ δεν μπορούν να πάνε. Το φάουλ. Έδειξαν πάντως και τρία. Για να δούμε λοιπόν την απόφαση των τριών διαιτητών. Νομίζω έχει προηγηθεί το φάουλ του Μίτογλου. Πάντως αρχικά έχει μετρήσει γιατί έχει γραφτεί στο ταμπλό. Αν έχει γίνει εδώ το φάουλ του Μίτογλου, δεν έχει σουτάρει ο Ράις. Αυτό λένε ότι δεν μετράει το καλάθι. Να ξεκαθαρίσουμε για κάποιους που δεν είναι πολύ μοιημένοι στο μπάσκετ και περιστασιακά βλέπουν ένα παιχνίδι μεταξύ αιωνίων. Οι διαιτητές δεν είδαν αν ήταν φάουλ ή όχι του Μίτογλου στον Ρότσεστη. Αυτό τελείωσε, δόθηκε. Mm. Αυτό που τσέκαραν στο instant replay είναι ο χρόνος του φάουλ σε σχέση με το σούτ του Ράις. Ναι. Το οποίο αρχικά είχε μετρήσει και αφαιρέθηκαν 3 πόντοι από το ταμπλό. Παναθηναϊκός 55. Στο μείον 5 δηλαδή. Ρούμπι τάφησε στον Ρότσεστη. Βρήκε στήριγμα στον Πόλο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει. Ο Ολυμπιακός έχει 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρώτσεστη για 3 από μακριά. Θα βρει στόχο ο γκάρ του Ολυμπιακού. Θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά για την ομάδα του. 63-55. Η διαφορά τώρα στους 8 για τους γηπεδούχους. Όσο ήταν και στο ξεκίνημα στο 12-4. Θέλει να πατήσει ο Καλάθης. Σημαδεύει σίδερο. Ένα ακόμα άστοχο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Μακίσικ. Το 12ο στη σειρά.
Φρίτεζης. Θέλει να περάσει από τον κεντρικό διάδρομο. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Πολ. Αυτός από τη γωνία, σίδερο. Ο Τζόνσον στο rebound. Ο Ράις μετά την πρώτη πάσα. Ενώ σηκώθηκε ο Φρετέν για να περάσει το μάτς. Και η ηρωνία είναι ότι ένα τρίποζο που έβαλε ο Παναθηναϊκός ακυρώθηκε. Ράις με τον Φρίτεζη. Τώρα με τον Ρούμπιτ. Αλλάζει ο Ολυμπιακός σε κάθε screen που γίνεται στην μπάλα. Με βήμα πίσω θα προσπαθήσει ο Ράις. Χωρίς τύχη ο Μπέντιλ σπρώχνει την μπάλα στα χέρια του Wesley Johnson. Επιθετικό φάουλ του Φρίτεζη που πρόλαβε να μπει στο διάδρομο του Αμερικάνου και να κόψει την επίθεση του Παναθηναϊκού. 1 και 29 πια για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο σχήμα με Ράις και Φρεντέτ. Γιατί πρέπει να πάρει ανάσταση ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά μοιάζει απελπιστικά μόνος του στην επίθεση του Παναθηναϊκού εδώ και πολύ ώρα. Ρότσεστη, Ρούμπιτ, Μακίσικ. Πέρασε από το σκρίν, εκτέλεσε για τρεις. Βάλα στα χέρια του Μπέντιλ. Και τώρα ο Ράις. Ψηλά ο Μπέντιλ. Ψάχνει τον Φρεντέτ. Του έδωσε. Ράις. Φρεντέτ με τον Ρότσεστη. Πέρασε. Δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά ήρθε ο Παπαγιάννης να καρφώσει εντυπωσιακά. Και να δώσει λύση στο Παναθηναϊκό επιθετικά μετά από αρκετή ώρα, 63-57, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ρότσεστη κάνει το λάθος από την καλή άμυνα του Παπαγιάννη. 3-2 τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο Μπέντιλ μπροστά στον Πρίντεζη. Θα καταφέρει να σκοράρει. Με ρίσκο ο Πρίντεζης πήγε στην άμυνα να κάνει το τρίτο του φάουλ. 63-59. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4 με ένα μικρό 4-0. Ρότσεστη, 12 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, θα μείνουν περίπου 10 στους φιλοξενούμενους. Πολ. Κέρδισε το φάουλ από τον Τζόνσον και θα εκτελέσει βολές ο Μπράντον Πολ. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Φρεντέτ να μην τα καταφέρνει τον Παπαγιάννη, να πηδάει και να αγγίζει σχεδόν το κεφάλι του Στεφάνη. Μπαρτζόκας που βάζει για την τελευταία άμυνα τον Γκόνιαρη στο παρκέ αντί του Ρότσεστη. Ρότσεστη που πάει στον πάγκο έχοντας 9 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα. Και ο Μπάιξ αντί του Πρίντεζη θα γυρίσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με 4 κοντούς και τον Ρούμπιτ και τον Πολ που δεν είναι ακριβώς κοντός. Εντάξει. Αλλά υπό συνθήκες παίζει. Ο Πολ μετά από περιπέτεια θα προσθέσει ένα πόντο στο λογαριασμό του Ολυμπιακού. 64-59. Ο Ολυμπιακός πλέον που έχει ένα σχήμα προφανώς για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Αλλά και να αλλάξει σε όλα τα screen. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Ράις. Τώρα έχει μπροστά του τον Πολ. Τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν θα προλάβει ο Ράις να πετάξει την μπάλα. Υπάρχει. Έχει μείνει ένα δέκατο του δευτερολέπτου και υπάρχει και επιθετικό φάουλ του Παπαγιάννη. Εντάξει, να υπάρχει μια μικρή υπερβολή σε αυτό το φάουλ. Και ενώ τελείων δεν θα γινόταν τίποτα, δηλαδή ένα δέκατο δευτερολέπτο έμενε. Τέλος τρίτο δεκαλέπτου λοιπόν, 65-59, γυρίζουμε σε λίγο για την τελική ευθεία αυτού του πολύ συναρπαστικού παιχνιδιού. Επιστροφή λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελική ευθεία του αιώνιου ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αυτή την τελευταία περίοδο με ένα προβάδισμα 6 πόντων, 65-59. Δημήτρη Καρίδα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Κάνε με σοφό να σε κάνω πλούσιο. Λοιπόν, μπορεί να σημαίνει πολλά. Εσύ και θα σε κάνω εγώ σοφό. Λοιπόν, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει τίποτε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται μέχρι τώρα. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Λίγες είναι οι φάσεις δημιουργίας που έχουμε δει. Κρίνεται, αν κρίνεται οτιδήποτε στα τρία τέταρτα του,
ό,τι έχει κρυθεί μέχρι τώρα στην χαοτική διαφορά ευστοχίας των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει 8 ευστοχά τρίποντα σε 18 προσπάθειες, ο Παναθηναϊκός ούτε ένα σε 12. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, να συνεχιστούν. Κανείς δεν μπορεί να το πει. 10 λεπτά είναι μια ενιότητα για το δύο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αλλάζει όλα τα σκρίν. Ο Ράις θα πάρει ένα σουτ τριών κόντρων στο τέλος της επίθεσης και θα προσθέσει ένα ακόμα άστοχο στην συνολική στατιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Όμως η μπάλα θα μείνει στους πράσινους. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα τα λάθη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα 3 της ανάπαυλας έχει τώρα 10. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα καταφέρει να βγάλει την άμυνα, έβαλε το χέρι του ο Ρούμπι, το ολοκλήρωσε ο Βεζένκοφ. Αν είχα κάνει αυτή την παρατήρηση μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, θα έλεγα 11. Κόνιαρης. Μπάιξ, ξανά ο Κόνιαρης. Ρούπιτα από την κορυφή για 3. Μπάλα στα χέρια του Πέντιλ, αφού έπαιξε ένα ηρωνικό παιχνίδι στο Ρούμπιτ. Ράις. Σαδιστικό θα έλεγα. Προσπάθησε να δώσει χαμηλά στον Παπαγιάννη, ο Μπάιξ έκλεψε. Πήρε την μπάλα από τον Βεζένκοφ, προσπάθησε να φτάσει γρήγορα στο καλάθι, αλλά έκανε λάθος. Αποφάσισε στον αέρα τι θα κάνει και αυτό κοστίζει πολλές φορές. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο, λέει και στις δύο πλευρές. Αρχίζει και βαραίνει πια το παιχνίδι. Στον αέρα δύο παίκτες μπορούσαν να αποφασίσουν τι θα κάνουν την μπάλα και πια δεν παίζουν μπάσκετ, έχουν σταματήσει. Παπαλουκάς και Διαμαντίδης. Οι υπόλοιποι παίζουν στην τύχη όταν είναι στον αέρα και αποφασίζουν. Ράις. Κόνιαρης χρησιμοποίησε το πόδι του. Από τα 16 δευτερόλεπτα όμως θα συνεχιστεί η επίδεση του Παναθηναϊκού. Επιστροφή καλά στο παρκέ. Αντί του Φρεντέτ. Ο οποίος σήμερα έχει παίξει 9 και 13. Δεν είναι μόνο σήμερα, γενικώς. Όσο περνάει ο καιρός, κάνει χρόνο στο rotation του Πιτίνο. Σήμερα έχει κερδίσει πολύ χρόνο ο Ράις. Ο Ράις, ο οποίος πέταξε την μπάλα στο πουθενά, αλλά δεν το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Ξανά ο Αμερικάνος. Από πολύ μακριά για 3. Ούτε τώρα ο Πέντιλ στο επιθετικό rebound κερδίζει το φάουλ. Αν δεν υπήρχαν τα επιθετικά rebound που μαζεύει κατά κόρον ο Παναθηναϊκός, αυτό ήταν το 11ο του στο παιχνίδι. Τότε τα πράγματα στο σκορ τουλάχιστον μπορεί να απεικονίζονται εντελώς διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός, που είχε 4 λιγότερα λάθη στο ημίχρονο, έχει ακριβώς τα ίδια με τον Ολυμπιακό από 12 και δύο ομάδες. Ο Μπέντιλ θα δώσει λύση από τη γραμμή των ελευθερών βολών τώρα στο Παναθηναϊκό, 65-61. 65-60, διορθώνω, ή έχει αρχίσει να πει. Όχι, 65-60. 65-61 έγινε τώρα, με την δεύτερη βολή του Πέντιλ. Κόνιαρης. Κέρδισε το φάουλ από την πίεση του Ράις, η οποία κρίθηκε υπερβολική από τον Ιερεθουέλα που ήταν δίπλα. Μπάιξ έτοιμος να επαναφέρει. Ρούμπιτ. Κόνιαρης. Πασάρε στον Ρούμπιτ. Αυτός κέρδισε χώρο για να εκτελέσει, αλλά δεν είχε καλή εκτέλεση. Καλάθης μάζεψε το rebound. Αν και χρειάστηκε να σκύψει, γιατί η μπάλα βρέθηκε για μια ακόμα φορά χαμηλά στο παρκέ. Πέρασε ο Καλάθης, βρήκε μπροστά του τον Ρούμπιτ. Ύψωσε για τον Παπαγιάννη. Εξαιρετική η έπνευση του Καλάθη. Ο Παπαγιάννης εκμεταλλεύτηκε την τεράστια διαφορά ύψους με τον Κόνιαρη και τελείωσε τη φάση. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και είναι πίσω με ένα καλάθι. 65-63. 7-51 για το τέλος πια. Πολ. Μπάιξ, με συγχωρείτε. Ρούμπιτ. Θέλει να περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Με τον Μαχίση καθισμένο στον πάγκο, τον οποίο τώρα τον σηκώνει αμέσως ο Μπαρτζόκας, η επίθεση του Ολυμπιακού έπαψε να λειτουργεί. Έπαψε να έχει ενέργεια,
Τρεις αλλαγές σηκώνει ο Μπαρτζόκας. Καλάθης θα δοκιμάσει για τρεις. Ο Βεζένκοφ δυναμικά στο rebound. Bikes. Το Ρόδι δεν έχει σπάσει. 0 στα 14 τα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Ρούμπιτ. Κονιάρης. Τρία δευτερόλεπτα και ο Ολυμπιακός. Ο Κονιάρης είδε τον μπολ. Αυτός έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Καλάθι στο Ράις. Το σταμάτησε ο Ρούμπιτ. Παπαγιάννης. Ο Μπάιξ πρώτος στην μπάλα. Ο Καλάθης παραμονεύει και ξανακλέβει. Και θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε στο Πέντιλ. Ξανά ο Καλάθης. Παπαγιάννης. Πάλι με τον Κόνιαρη βρέθηκε. Πάλι τον κέρδισε. 65-65. Παιχνίδι από την αρχή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με 6 και 35 στο ρολόι. Κόνιαρης. Φάουλ του Καλάθη. Παναθηναϊκός που εξαργυρώνει στις τελευταίες δύο από τις τρεις επιθέσεις του, με εξαίρεση την ενδιάμεση που στο Ροκαλάθης για τρεις, την παρουσία του Παπαγιάννη στο χαμηλό πόστ, αλλά τώρα ο Πιτίνο θα τον αποσύρει και θα βάλει τον Μίτογλου στο παιχνίδι. Τέσσερις αλλαγές κάνει ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Βεζένκοφ μένει στο παρκέ και μπαίνουν ο Μακίσικ, ο Έλλης, ο Παπανικολάου και ο Ρότσεστη. Μακίσικ. Μπροστά στον Καλάθη. Έβγαλε την άμυνα ο γκάρ του Παναθηναϊκού. Μάζεψε ο Μίτογλου και εδώ στο Ράις. Καλάθης είδε τον Μίτογλου να έρχεται σαν τρέιλερ. Αυτός αστόχησε. Αν και δεν τον ακολούθησε ψηλά κανένας παίκτης του Ολυμπιακού. Ρότσεστη, Παπανικολάου, Βεζένκοφ. Τελειώνει τη φάση. Βρήκε μπροστά του τον Καλάθη. Αλλά τελικά έφτασε στο lay-up 67-65. Πολύ έξυπνη πέσα από τον Παπα-Νικολάου που είδα αμέσως στο μισμάτς και το εκμεταλλεύτηκε. Ράις με τον Έλλης. Με το αριστερό θα τελειώσει τη φάση. 67-67. Το παιχνίδι έχει γίνει μία σου και μία μου. Και η λογική λέει ότι εδώ που φτάσαμε, αν δεν υπάρξει ξέσπασμα από έναν από τους δύο, 2-3 λεπτών, έτσι θα πάει. Ο Μίτογλου έβαλε τα χέρια του, αλλίωσε την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Πέντιλ έδωσε στο Ράις. Μπροστά του ο Βεζένκοφ με βήμα πίσω για τρεις. Λυπάω τον Παπα-Νικολάου. Ρότσεστη. Βεζένκοφ. Παπα-Νικολάου. Μακίσικ για τρεις. Έμεινε πίσω ο Τζόνσον. Κακή εκτέλεση. Ο Πέντιλ έβγαλε την μπάλα εκτός. Ο Ολυμπιακός έχει 14 καινούργια δευτερόλεπτα να επιτεθεί. Θα το κάνει μετά το time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Ακόμα 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Απόλυτη ισορροπία στον Τερμπιονίων. 67-67. Ο Πιτίνο ανέσυρα από την άκρη του πάκου τον Ράουτινς που είχε παίξει λίγο στο ξεκίνημα. Και του δεύτερου χρόνου και του πρώτου. Ναι, και τον βάζει σε μια πολύ κομβική στιγμή του παιχνιδιού. Μακίσικ. Πέρασε από το σκρίν του Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα έχει μισμάτσει με τον Καλάθη, αλλά η μπάλα δεν πάει εκεί. Μακίσικ βρήκε τον Έλλης. Τελειώνει η επίθεση Παπα-Νικολάου. Με ταμπλό θα πετύχει ένα απίστευτο τρίποντο. Λίγες στιγμές πριν ακουστεί η κόρνα και μείνει με την μπάλα στα χέρια, ο Παπα-Νικολάου έστειλε συστημένη την μπάλα στο Καλάθη του Παναθηναϊκού. 70-67. Ράουτινς. Τζόνσον. Βεζέκοφ παίζει μπροστά από τον Τόμας για να μην πάει μπάλα εκεί. Καλάθης πέρασε, έβγαλε στον Μίτογλου. Τελειώνει η επίθεση και του Παναθηναϊκού. Ράουτιτς από πολύ μακριά. Λυπάω τον Βεζέκοφ, χάνει την ισορροπία του. Προλαβαίνει να γυρίσει την μπάλα στον Έλλης και αυτό στον Μακίσικ. Ρότσεστη. Πάντως είναι τρομακτικό το πάθος που υπάρχει στο παρκέ και από τις δύο πλευρές. Φοβερό παιχνίδι. Ρότσεστη και πάλι. Την αδύνατη πλευρά ο Μακίσικ. Ύψωσε για τον Έλλης. Αυτός δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Καλή άμυνα του Μίτογλου. Και ενώ ο Ολυμπιακός κινδύνευε πάλι από το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων. Καλάθης. Έχει βρει τον Έλλης μπροστά του. Ο Μίτογλου έχει μισμάτς. Υπάρχει φάουλ.
Ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τον Μητογλου να πάει και πάλι σε παιχνίδι με πλεονέκτημα. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που επικροτεί την απόφαση των παικτών του. Που είναι φανερό πλέον ότι η άμυνα του Ολυμπιακού δίνει με μεγαλύτερη ευχαίρεια το σούτ τριών πόντων στον Παναθηναϊκό. Ενώ είδατε το φοβερό σούτ του Παπα-Νικολάου, το οποίο δεν το πιστεύει μάλλον ούτε ο ίδιος. Καλάθης. Τρίτο φάουλ για τον Μακίσικ το προηγούμενο. Μητογλου. Και ο Βεζένκοφ από πίσω για να βοηθήσει. Καλάθης για τρεις. Το πρώτο του Παναθηναϊκού έρχεται από τον Νίκ Καλάθη. 70-70. 3 και 25 πριν τελειώσει το μάτς. Και αφού είχαν προηγηθεί 17 άστοχα. Παπα-Νικολάου. Hey! Βρέθηκε στο κακό του χέρι, στο δεξί. Ήταν κάπως περίεργο το τελείωμα του, αλλά η μπάλα είχε κατεύθυνση να μπει. Για να δούμε αν έχουν διώξει νόμιμα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, από τη Στεφάνη έχει πει η μπάλα. Το έχουν μετρήσει οι διαιτητές πάντως. Και το μέτρησαν εξ αρχής από την πρώτη στιγμή. Μία συμπληρωματική για τον Παπα-Νικολάου. Έμεσο τρίποντο. 6 συνεχόμενοι πόντοι από τον Παπα-Νικολάου. Με το τρίποντο στην εκπνοή. Και το goal foul τώρα, 73-70. Ράις, Καλάθης. Ο Ρότσες έχασε για λίγο την ισορροπία του, αλλά έμεινε μπροστά στην μπάλα. Ράις με 4 δευτερόλεπτα. Ξεφορτώθηκε το Μακίσικ. Κακό το τελείωμά του, ψηλότερα από όλους ο Έλλης. Μακίσικ κουβαλάει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. 2 και 41. Ρότσες την πήγε και πήρε την μπάλα για να οργανώσει όσο χρόνο απομένει. Προσπάθησε να περάσει, έσωσε ο Παπαπέτρου. Αφού είχε βγάλει πολύ καλή άμυνα ο Μίτος νωρίτερα. Καλάθης. Ράις ψάχνει χαμηλά τον Τόμας. Δεν πέρναγε η πάσα, έδωσε τον Καλάθη. Αυτός με ραχιαία δημιούργησε διάδρομο. Τόμας το επιθετικό rebound, τελειώνει τη φάση. Η διαφορά στον πόντο, 73-72. Δύο λεπτά παιχνιδιού. Ναι, Δημήτρη. Δύο λεπτά παιχνιδιού. Μακίσικ, Παπα-Νικολάου. Κολλάει πάνω τον Παπα-Πέτρου, γιατί ξέρει ότι έχει ζεσταθεί πλέον. Παπα-Νικολάου θέλει να περάσει από αριστερά. Δεν τα κατάφερε, μάζεψε ο ίδιος το επιθετικό rebound και κέρδισε το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Και πάλι η προσπάθεια του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός εκτελεί πολλές από το επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες έχουν από 4 ομαδικά φάουλ. Παπα-Νικολάου στο Ρότσεστη, Έλλης. Ρότσεστη και πάλι. 7 δευτερόλεπτα. Μπροστά στον Μίτογλου θα δοκιμάσει ένα σουτ δύο πόντων. Ο Έλλης στο επιθετικό rebound. Πολύ σημαντικό rebound. Ο Μακίσικ ελεύθερο πεδίο, εντυπωσιακό κάρφωμα. 75-72, Ράις μετά την γρήγορη φάσα του Καλάθη για να πάει Παναθηναϊκός σε γρήγορη επίθεση. Βολές για τον Παναθηναϊκό τώρα. Μετά το φάουλ που κέρδισε ο Ταϊρής Ράις, ενώ εσείς βλέπετε και πάλι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μακίσικ. Δείτε ξανά, πατάει ζωγραφιστό και απογειώνεται. Ποιος είναι φανερό ότι είναι λαχείο που ξεκίνησε να εξαργυρώνει ο Ολυμπιακός. Με το καλημέρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι το πρόσωπο του παιχνιδιού. Ο Ράις ρίχνει τη διαφορά στο Καλάθη και έχει δικαίωμα για μία ακόμη. 75-73, 1 και 25 πριν το τέλος. 2 στις 2. Σε απόσταση αναπνοής ο Παναθηναϊκός. Ρότσεστη.
McKissick. Τον έκλεισε ο Καλάθης, βρήκε το Ρότσεστη. Θα δοκιμάσει άλλο ένα στο Ρότσεστη, αυτή τη φορά θα σκοράρει. 77-74. Ξανά στο συν 3 η Γηπεδούχη, τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ράις κερδίζει το φάουλ από τον Βεζένκοφ, νέες βολές για τον Ταϊρίς Ράις. Ο οποίος πια ξεκάθαρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί από τις αλλαγές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το έκανε πριν, το κάνει και τώρα. Έχουμε time out, θα γυρίσουμε σε λίγο. Η κάμερα και το μικρόφωνο, όσο εσείς παρακολουθούσατε διαφημίσεις, ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε για την επόμενη άμυνα της ομάδας του. Δυνάει στον Καλάθη να μην πάρει την μπάλα ή αν την πάρει να την ξεφορτωθεί. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση ζήτησε από τον Ολυμπιακό να κουμπίσει την μπάλα χαμηλά. Φώναξε σε όλους τους παίκτες ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο κομμάτι των rebound. Το τόνισε πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χτυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού πάνω στις αλλαγές από το 4. Δηλαδή στην αλλαγή του Βεζένκοφ πάνω στον Ράις. Και έχει πάει στις βολές δύο φορές ο Ράις. 77-76. Με χέρι Αλφάδη την πιο κρίσιμη στιγμή ο Ταϊρίς Ράις από τα 4,5 μέτρα. Παπα-Νικολάου αναλαμβάνει να κουβαλήσει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τώρα την έδωσε το Ρότσεστη. 46 δευτερόλεπτα για το τέλος, 13 τώρα για τους γηπεδούχους. Μακίσικ. Πέρασε από το σκριν του Έλλης. Άλλαξε ρυθμό. Έφτασε στο lay-up, πέτυχε το καλάθι. Και δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την νίκη, αυτός είναι σίγουρα η μορφή του αγώνα. Το goal foul που δίνει την ευκαιρία, αν σκοράρει από την βολή, ο Μακίσικ να πάει τη διαφορά στους 4 με 39 και 8 στο χρονόμετρο. 22 πόντι, 3 rebound. 22 πόντι με 8 στα 11 τρίποντα, 2 στα 7 τρίποντα, 3 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 2 block. Το παιχνίδι γυρίζει ο Ρούμπιτ, ο οποίος θα παίξει 4 για πρώτη φορά σήμερα στην ίδια πεντάδα με τον Έλλης. Το κομμάτι του rebound πλέον είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός που είναι στο συν 3 μπορεί να αποκτήσει μαξιλαράκι 2 κατοχών απέναντι στο Παναθηναϊκό αν ευστοχίσει σε αυτή τη βολή ο Μακίσικ. Δεν θα τα καταφέρει, μπάλα στα χέρια του Παπαπέτρου. Ευνηδιασμός τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και ο Ράις πατάει φρένο. Τόμας. Ράις. Από το χέρι του Μακίσικ λένε οι διαιτητές. Κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ράις μπροστά στον Έλλης. Πέταξε την μπάλα. Rebound τον Παπα-Νικολάου. Και κερδίζει το φάουλ 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός με αυτή την άμυνα που έβγαλε και με το rebound που εξασφάλισε έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την νίκη. Δύο βολές για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στους 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει 4 διψήφιους σήμερα στο παιχνίδι. Τον Μακίσικ, τον Παπα-Νικολάου, τον Βεζένκοφ και τον Ρότσεστη που έχει 11. Βεζένκοφ έχει αυτός 10, όσο ο Παπα-Νικολάου. Άστοχος στην πρώτη. Δεύτερη χαμένη βολή του Ολυμπιακού στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Είχε μέχρι τώρα 8 στις 8 σε όλο τον προηγούμενο αγώνα. Θα βάλει τη δεύτερη ο Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός στο συν 4, 80-76. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει 17 δευτερόλεπτα, αλλά θέλει δύο κατοχές. Καλάθης, Ράις, σούτια 3 από πολύ μακριά. Επιθετικό rebound του Παπαγιάννη, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Δεν έχει σημασία, είναι συμπληρωμένα τα φάουλ. 9,9 λέει το ρολόι. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον πόνους. Rebound του Παπαγιάννη που στην ουσία κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
Δύο βολές για τον ψηλό των φιλοξενούμενων. Εάν και εφόσον βέβαια βάλει τις βολές και εξαργυρώσει το rebound που πήρε ο ίδιος. Η πρώτη στο στόχο, 80-77. Παναθηναϊκός, αν μπει η δεύτερη, θέλει αλλαγή για να περάσει στο μάτς ο Wesley Johnson. Και να πιέσει προφανώς όλο το γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζει τον Βεζένκοφ, αν μπει η δεύτερη βολή. Θα γίνουν οι αλλαγές, η διαφορά στο καλάθι. Time out. Επιστροφή σε λίγο. Για την τελευταία κόρνα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 80-78, προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχει δική του κατοχή μετά το time out, το οποίο κάλεσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απομένει να δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής του Ολυμπιακού, αν δηλαδή θα πάει σε επαναφορά ολόκληρου γηπέδου ή μισού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι διαιτητές ενημερώνονται αφού ολοκληρωθεί το time out από τον προπονητή της ομάδας. Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει σενάριο διαφοράς, γιατί το πρώτο μάτς το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά στην παράταση και με βάση τον κανονισμό της Ευρωλίγκα, σε τυχόν, στην όποια ισοβαθμία, αν υπάρξει τέτοιο ποτέ σενάριο, είναι απλά νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά με 0 πόντους. Ολόκληρο γήπεδο για τον Ολυμπιακό. Μακίσικ στην επαναφορά. Ψάχνει για στήριγμα, βρήκε τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος κατέβηκε πολύ κάτω για να πάρει την μπάλα. Καλή η άμυνα του Παναθηναϊκού, αναγκάζει και πάλι τον Παπα-Νικολάου να πάει στις βολές. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν μία από τις πρώτες επιλογές του Μπαρτζόκα, δεδομένου ότι πριν αστόχησε σε μία από τις δύο. Εντάξει, εκεί έφτασε η μπάλα όμως. Έσπευσε σε βοήθεια ο Παπα-Νικολάου, γιατί δεν υπήρχε στήριγμα να μπει η μπάλα μέσα. Νομίζω άσχετα αν τέτοια ώρα ποσοστά καριέρα, σεζόν και όλα τα σχετικά πάνε περίπατο, είναι θέμα καθαρά ψυχραιμίας αυτές οι βολές, ότι τα πιο σίγουρα χέρια θα ήταν του Ρότσεστη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πήγε ποτέ εκεί η μπάλα. Άστοχος και πάλι ο Παπα-Νικολάου. Είναι η τρίτη βολή που χάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός, 8,2. Ναι. Αναλόγως της έκφασης δεύτερης βολής. Αλλά σε κάθε περίπτωση... Ζωντανός και ακόμα και να μπει. Θα έχει την ελπίδα ενός τρίποντου για να στείλει το μάτς στην παράταση. Θα τη βάλει τη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου, 81-78. Time out αυτή τη φορά είναι η σειρά του Ρικ Πιτίνο να καλέσει τους παίκτες του στον πάγκο. Και ενώ ο Παπα-Νικολάου τα έχει βάλει με τον εαυτό του, εμείς θα πάμε σε μια ακόμα διακοπή. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι και να το στείλει στην παράταση 8,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει αν το πάθημα της περασμένης εβδομάδας στο Γιάννη Λιάου του έγινε μάθημα. Πιτίνο δεν βάζει το φρεντέ της στο παρκέ, τον καλύτερο του σουτέρ δηλαδή. Βάζει όμως 5 που μπορούν να εκτελέσουν από μακριά. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα καθαρό φάουλ, φαντάζομαι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι προτιμάς τον Τζόνσον, ας πούμε, παρότι είναι εσωτερό Τζόνσον, από τον Φλεντέτα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Εγώ τι προτιμάω. Όχι, λέω έτσι που το πες. Είναι. Έτοιμος να επαναφέρει ο Καλάθης. Ο Κόνιαρης έχει αναλάβει το πιο επικίνδυνο από την πεντάδα του Παναθηναϊκού, τον Ράις. Τελικά η μπάλα πήγε στον Τόμας, αυτός εκτέλεσε μπροστά στον Έλλης, η μπάλα στο σίδερο, ο Ρότσες τη μάζεψε στο rebound, το παιχνίδι τώρα θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη με 81-78, ο Παναθηναϊκός βρήκε σουτ στην τελευταία του επίθεση με τον Ντεσόν Τόμας, αλλά σήμερα τα σουτ του Παναθηναϊκού ακόμα και εν τέλει ήταν καταδικαστικά, τα σουτ τα μακρινά. Με αυτό έφτασε το 1 στα 20 τρίποντα. Με 1 στα 20 τρίποντα δεν μπορεί να κερδίσει κάποιος ένα ντέρμπι μακριά από το γήπεδο του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Νίκη που δεν είναι μόνο γοήτρου, γιατί στις λιγοστές τις μαθηματικές του ελπίδες για να κυνηγήσει την οκτάδα της κρατάει ζωντανές. Ο Παναθηναϊκός χάνει κυρίως ένα παιχνίδι που τον πονάει ενδεχομένως περισσότερο στο γόητρο από ότι πρακτικά στη βαθμολογία.
αρκεί βεβαίως να συνεχίσει να υπερασπίζεται με επιτυχία το ΑΚΑ, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι άλλου είδους, θα μπουν σε άλλου είδους λογική. Πρόσωπο του αγώνα ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος ήρθε περίπου από το πουθενά, παίκτης στο Ολυμπιακό εδώ και 20 μέρες και γίνεται ο ήρωας ενός ντέρμπι, και έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το όνομά του. Είσαι ο καθέλην αρμόδιος να ρωτήσω αν έχει εμφανιστεί τόσο δυναμικά σε παιχνίδι αιωνίων Αμερικάνος που να βρίσκεται τόσο λίγο στα πράγματα, ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Για να είμαι ειλικρινής, θέλει πολύ ψάξιμο. Ένας παίκτης που έρχεται με δεύτερο μόλις παιχνίδι της καριέρας του στην Ευρωλίγκα, όχι στον Ολυμπιακό, και σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα σκοράρει 22 πόντους στο ντέρμπι αιωνίων. Γίνεται το πρόσωπο του αγώνα. 6 παιχνίδια στο EuroCup έχει παίξει την καριέρα του από το ψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Μακίσικ. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε και μερικά credit στον Γιώργο Μπαρτζόκα, και γιατί τον επέλεξε αλλά και γιατί τον ετοίμασε για την Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι ο Μακίσικ μπορεί να έχει παίξει μόλις 2 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αλλά μπαίνοντας να παίξει το παιχνίδι κόντρα στη Μακάβη είχε κάνει 14 προπονήσεις. Ναι, εντάξει. Το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το βάλουμε στην κουβέντα. Έπαιξε με την Μακάβη, αλλά είχε κάνει αρκετές προπονήσεις πριν. Λόγω του μπαν που είχε ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να αγωνιστεί, αλλά έκανε κανονικά προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Πάντως, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες σημαντικές. Μένει η ουσία είναι να δούμε τι θα μας πει και ο ίδιος. Congratulations on your performance. I have to tell you, I've watched many derbies, but I haven't seen a newcomer playing the way you did tonight, stepping up big time, scoring 22 points, actually winning the game in the end. How do you feel about that? I think it's just kind of crazy. It's a lot to take in right now. I used to play with these guys on NBA 2K, you know, George's, Prentis, Kostas, and Spanoulis. So to be on their team and for us to be teammates like 8 or 9 years later and to be playing in this atmosphere is really unbelievable. It's crazy. So are we going to see more of you like you did tonight? I hope so. You know, we got an amazing team. I got amazing teammates, amazing coaches. We just got to stick to the plan and take it one game at a time. Thank you very much. Νομίζω θα βάλει τα κλάματα κάποιος. Ναι, και είπε ότι είναι φοβερό, λέει, ότι πριν από μερικά χρόνια έβλεπα αυτούς τους παίκτες να παίζουν στο NBA, τον Σπανούλη, τον Πρίτες. Στο 2K, στο NBA 2K τους έπαιρνα, τους έπαιζα, επειδή σε μια version είχαν μπει ομάδες Ευρωλίγκα στο 2K. Να σε ενημερώσω, γιατί μάλλον δεν ασχολείσαι πολύ με τα βίντεο. Όχι, θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και με ενημερώνεις μετά. I know games like that are coming down to small details. So what were those details that made the difference for your team tonight? And finally, one rebound was crucial when Rice missed the shot. The thing is that we were really nervous about this game. You know, we have a lot of newcomers in this level in EuroLeague. So I think we have 17 or 18 turnovers in this game. So a lot of is a big number for this tight game. But we managed to win. You know, it's we did whatever we could to win the game, to give some joy to our fans, and we are happy about that. Thank you very much, coach. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τέλος. Είπε, δώσαμε λίγη χαρά στον κόσμο μας κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι. Κάναμε πάρα πολλά λάθη για τέτοιο μάτς, αλλά τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γενικά ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών, και πώς να μην είναι, ένα παιχνίδι τόσο ειδικών συνθήκων απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι στον αιώνιο του αντίπαλο, πάντα έχει κάτι παραπάνω ως σημασία από μια απλή νίκη στην Ευρωλίγκα. Ας ακούσουμε και τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Congratulations on the win. Congratulations for another amazing performance on your behalf. I don't think that game was about X's and O's. Was about who wanted more. Do you agree? Well, always, you know, games like this is coming down, you know, to details, into, like you said, who wanted more. We made the bigger plays in the end, and that's why we win. It was a very close game. We knew what means for our club and for our fans this game, and we wanted to perform the best we can, and we are really happy that we managed to take this win, you know, and bring it home. Will that win give you a boost of confidence for the rest of the remaining of the season? Well, to be honest, we don't have a lot of games, you know, to leave just go by, you know. We got to be ready in every game, and we got to fight for every game. So yes, wins like this give you energy boost and a good feeling, a good momentum, if you want, for the continuation, and we want to carry on the next game on Friday. Thank you very much.
Κώστας Παπανικολάου είπε ότι σε τέτοια παιχνίδια έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου. Στο τέλος μετράει ποιος θέλει περισσότερο την νίκη. Σήμερα ήμασταν εμείς αυτοί που θέλαμε περισσότερο την νίκη. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν έχουμε πάρα πολλά μάτς μπροστά μας. Αλλά σίγουρα νίκες όπως η σημερινή σου δίνουν μια όθηση, σου δίνουν ενέργεια και σου δίνουν και ένα καλό συνέστημα να συνεχίσει την προσπάθειά σου. Για να ξαναπώ πάλι στην αρχή, ωραία, ο Μακίσικ έλεγε για το παιχνίδι το 2K NBA, το οποίο σε μια βερσιόν του πριν από 2 ή 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να μπερδεύω και εγώ λίγο τις χρονολογίες, έβγαλε ομάδες της Ευρωλίγκας μαζί με τις ομάδες του NBA. Και λέει ότι τους έπαιρνα και έπαιζα με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη και τώρα είμαστε συμπαίχτες. Και εκεί φάνηκε λίγο να είναι φορτισμένος συναισθηματικά. Αυτά και από λοιπόν τον Μακίσικ και από τους υπόλοιπους. Νομίζω πολλά περισσότερα θα έχετε στην εκλεκτή σας παρέα στη συνέχεια, στο post-game, στην Super Euro League με τον Γιώργο Συρίγο και τον Μιχάλη Κακιούζη. Χρήζει πολλαπλών αναλύσεων και ερμηνεών το παιχνίδι. Ακριβώς, και έχετε και τους κατάλληλους ανθρώπους. Ο Μιχάλης Κακιούζης θα είναι στην Κάτζα. Ο Μάνος Μανουσέλης θα είναι στο ειδικό στούντιο των καναλιών Nova Sports στον αγωνιστικό χώρο μαζί με σένα και την Δώρα Παντέλη. Από όλους εμάς, από τον Νικήτα Αυγουλή που ήταν στην περιγραφή, τον Δημήτρη Καρίδα που ήταν στο σχόλιο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, γεια σας.